Κύπελο, κύπελο, Αργιανάρα φέρε μας το κύπελο. Κύπελο, κύπελο, στο πύργο το λευκό. Στέργο, τελειώσαμε. Το σηκώσαμε ήδη. Άλλη μία δικαίωση πρόβλεψη. Ναι, ναι, βέβαια. Και αυτό το προέβλεψα. Και αυτό, και αυτό. Τι άλλο, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, τι άλλο. Ευγνωμονώ το Θεό. Θα κάνω μια δήλωση. 1,5 μήνα, όχι. Που από τη στιγμή που δεν είναι η ρεβάν στα καπάκια, δηλαδή 4-5 Μαρτίου και 15-16 Μαρτίου και είναι τέλη Απριλίου, αν αρχίζω, φάτε. Ναι, Στέργιο. Κάρι. Δεν μου φτάνει. Και play-off μέσα. Δεν με νοιάζουν τα play-off. Ναι, αλλά πάω Ολυμπιακός 5 φορές. Δεν υπάρχει. Ένα κάτι! Ένα στο Καραϊσκάκι και ένα στην Τούμπα και παίρνω την Αγγλία. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Πρωτάθλημα! Κύπελο! Πρωτάθλημα! Από τώρα πρόβες κάνει. Κύπελο! Τι. Πώς θα σηκώσει το κύπελο. Ο Μάνταλος δεν κάνει πρόβες. Όσο έκανε πρόβες, αν κάποιος έχει μια από τις φωτογραφίες αυτών εκτίμητη αξία. Παραμονές του τελικού με τον Ολυμπιακό, νομίζω. Στον πρωταθλητή. Αρέα του ήταν ένας συνάδελφος, καλός φίλος και συνάδελφος. ΠΑΟΚ, που δούλευε στον πρωταθλητή. Τότε και αυτός τον έβγαλε. Έβγαλε φωτογραφίες. Και διάφορα στην Ελλάδα. Στον πρωταθλητή. Έλα, πάμε το άλλο. Μπορεί να πάλα. Πάρε ρεπό, πάρε ρεπό. Έχω ένα δίμηνο. Για όσοι δεν καταλάβατε, ο Άρης πέρασε χωρίς αγώνα. Ο Άρης πήρε το κύπελο. Κυπελόχος Ελλάδος. Όμως το παίρνει κάθε χρόνο. Έτσι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πρώτο μάτι στην Τούμπα, πότε. 4-5 Μαρτίου, στο καπάκι δηλαδή κατευθείαν. Τα πλέον. Νομίζω αρχίζουν οι 9. Άρα θέλουμε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κλήρωση στα playoff πρώτη αγωνιστική. Πάω Κώστα. Ε? Εύκολα. Ε? Εύκολα, εύκολα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός λοιπόν και, και δεύτερο στη Θεσσαλονίκη μέσα στα playoff. Νομίζω ότι για την Α και τον Άρη είναι η ιδανική κλήρωση. Γιατί θεωρούν ότι αυτομάτως έχουν περισσότερες πιθανότητες από που θα είχαν με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Με τις ιδιαιτερότητες που έχουν. Αρκεί βέβαια για τον Άρη να υπάρχουν και υποσχεθεί ότι θα είναι ξένοι στους ημιτελικά. Αν είναι Έλληνας ο διαιτητής, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί των αναμετρήσεων. Αν είναι ξένοι οι διαιτητές, με βάση την εικόνα που έχουν δείξει δύο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια, νομίζω ότι είναι στα ίσια. Γιατί τα παιχνίδια με Έλληνα να είναι δηλαδή. Γιατί σε δύο παιχνίδια με Έλληνα διαιτητή, στο παιχνίδι στο ένα έσφαξε τον Άρη με κόκκινη κάρτα που πάτησε ο Ιντέγε, ενώ έγιναν άλλα 5 τέτοια πατήματα μέσα στη χρονιά και δεν δώσαν ούτε κίτρινη. Και δίνει και ένα ανύπαρκτο πέναλτι περ της ΑΕΚ, στη μία περίπτωση χρησιμοποιώντας το ΒΑΡ. Πρόσεξε, χρησιμοποιώντας το ΒΑΡ. Και στο Βικελίδης έχει δύο πέναλτι περ του Άρη, δεν χρησιμοποιεί το ΒΑΡ, ενώ αν ήταν ανάποδα θα το χρησιμοποιήσει και τα δίνει στην ΑΕΚ. Γι' αυτό Κώστα. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ευγνωμονώ το Θεό, ξαναλέω, που δεν έκατσε πάω Κάρι. Εντάξει, μίλησα με τα αερόστατα Ζέπελιν για χορηγό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αντιπροσωπεία, θα είχαμε, θα έβγαινε αντιπροσωπεία. Ωραία μεγάλη μάτς. Χορηγία. Ωραία μάτς για το ραδιόφωνο, μάτς. Είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Αρκεί να έχουμε το μυαλό μας, το κεφάλι μας άπαντες. Να μην προκαλούμε ούτε τον κόσμο. Ότι θα υπάρχουν προκλήσεις γενικότερα. Τι λέω, ρε φίλε. Να μην προκαλούμε. Γιατί συγγνώμη, πότε έχω προκαλέσει. Όχι, ρε, ποτέ. Ποτέ. Στέργιο, πότε έχω προκαλέσει. Στέργιο, πότε έχει προκαλέσει. Καλά, προκαλέσει κάθε μέρα τα νεύρα του κόσμου. Γιατί? Επειδή λέω τις αλήθειες. Επειδή λέω τις αλήθειες. Ακόμα, άκου να σου πω κάτι. Ακόμα και αν είναι κάτι που δεν σας αρέσει, δεν έχω προκαλέσει ποτέ. Ούτε στο Facebook μου έχω γράψει ποτέ τίποτα, ούτε έχω βρήσει ποτέ. Απλά λέω πράγματα που δεν σας αρέσουν. Αυτό δεν είναι πρόκληση. Άντε πάλι, άντε πάλι. Και όπως λέει ένας φίλος μου εδώ, τυχερός Ολυμπιακός στο κύπελλο κρεώθηκε με ομάδα Β' Εθνικής. Πολύ καλό. Καλή επιτυχία, Στέργιο. Πρόσεξε εδώ. Όχι, το διαβάζω στο Facebook. Σωστό. Λοιπόν, Καζούρα. Πολύ ωραία είναι τα μάτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρτης θα είναι ο πιο ενδιαφέρον μήνας στο ποδόσφαιρο από ποτέ. Θα βαρεθούμε να παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Άρης. Θα γίνει ένας κακός χαμός. Το ενδιαφέρον στα ύψη. Και οι χορηγοί που να έρθετε όλοι εδώ να αγκαλιάσετε, ναι, το λίμπερο της καρδιάς μας. Και μια που είπαμε για χορηγούς. Για χορηγούς, Στέργιο. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Στην πρώτη ώρα, Στέργιο. Κορνίλιος Παλάς Χοτέλ. Κορνίλιος Παλάς Χοτέλ. Υπερπολιτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων, λίγο έξω από Θεσσαλονίκη. Λιζάκι, φέρε τους χορηγούς. Μαζί μας για αυτή την πρώτη ώρα. Όπου μπορείτε κέντρο από κέντρο. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, να περάσετε πολύ ωραίες στιγμές. Σε πολύ ωραίους χώρους, πολύ μοντέρνα δωμάτια, με εστιατόριο, με καφέ μπαρ, με ίντερνετ παντού, άνετο πάρκινγκ, ό,τι πρέπει και για αθλητικές ομάδες, για τους συλλόγους σας, για να κάνετε εκεί
τη διαμονή σας με πολύ καλή διατροφή για την ομάδα σας και για μίνι προετοιμασία. Μίνι. Ναι, βέβαια. Με μίνι δηλαδή. Με μίνι, ναι. Ωραία. 2-31-07-23-700 Κορνήλος Παλάς Hotel και στο site cornelospalas.gr. Κοντά στην πόλη αλλά και μακριά από τη φασαρία. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή και χαλάρωση. Περιμένω πώς και πώς να ανοίξει λίγο παραπάνω ο καιρός. Έχω συνεννοηθεί εκεί με το Μάκη. Καλά, με το Μάκη, το φίλο μου το, που δουλεύει στο Κορνήλιος Παλάς. Να κάνω βόμβα. Θα κάνουμε βόμβα, ναι. Είναι 100% βέβαιο στην πισινάρα εκεί που έχει. Μαζί μας η Ιντερβέτεν, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Μην ξεχνάτε ότι η Ιντερβέτεν είναι επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Έχει cash out, lives και κορυφαίες αποδόσεις. Με πληθυκά. Η Ιντερβέτεν είναι δίπλα της και Μαρμαρίδης, 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Με χρόνους παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων ποιότητας, προνομιακής πιστοτικής και χωρίς προκαλύμπερο 107,4. Κώστας Κούλιάδης, Χρήστος Τσαλτίδης, μαζί σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 όπως αντιλαμβάνεστε. Να σχολιάζουμε και την επικαιρότητα που έχει τα ημιτελικά πλέον του κυπέλου με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης. Σχολιάζουμε. Ένα θέμα. Για το που θα γίνει. Δεν το έχουν επίσης. Θα έχουμε ρεπορτάζ και καλώς σε λίγα λεπτά. Ωραία. Για να ακούσουμε ο τελικός του κυπέλλου. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν θα γίνει. Κακώς υπάρχει. Το ερωτηματικό. Ποιο. Θα το μάθεις σε λίγα λεπτά. Για το ΟΑΚΑ εννοείς. Ναι. Αν παίξει Άρης ΠΑΟΚ. Αν παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ. Επειδή είναι το ΙΕΔΡΑ. Θα γίνει. Εκεί είναι το γήπεδο. Εκτός από το ΠΑΟΚ Άρης. Σας ενοχλεί να παίξει το ΟΑΚΑ. Ναι, με τα σημαίακια σπρώματα. Κανονικά, και τις αν είναι Άρης ΠΑΟΚ, πρέπει να το πείτε εσείς μόνοι σας για τη δικαιοσύνη να γίνει ΠΑΟΚ στο δικαιολογικό. Έτσι, έτσι. Αυτό λέει. Θα λέτε μεταξύ σας ή δικές σου προτάσεις. Πήραζε να γίνει. Ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη τότε. Όπα. Βόλευε. Και βόλευε. Και βόλευε. Είχε οριστεί ο τελικός Χρύσανθε πριν φτάσουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τελικό. Ναι, ναι. Ωραία, τώρα που δεν ορίζει, να οριστεί στο πικέ. Γιατί φοβάστε. Σβόλα. Φαντάζομαι ότι ο Άχρονια για να βρεθεί στα μητελικά. Ναι. Να πείτε, θέλουμε ο τελικός να γίνει στο Βικελίδης γιατί το έχει κάνει πολύ ωραίο πρόεδρος. Αλλά κάτσε, βάζω ιδέες στο γραμμένο, μην μας βάλει ξανά στην Τούμπα να παίξουμε. Καφτατζόγλου. Που νομίζω θα μας δώσει παρακαλώ. Ναι, τε, ολοκλήρωσε. Σε λίγο, υπομονή. Αν αυτό τα 15 δευτερόλεπτα που βάλω τα έλεγα εγώ, θα βγαίναν όλοι αυτοί που σου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Να πατόκορφα. Για να ακούσουμε τι λέει ο στρατηγός. Άντε πάλι. Ο Ολυμπιακός και περνούσε αβαβά από τη Τούμπα. Λέει ποιο. Τι αβαβά. Ο στρατηγός. Ο Μάκης. Ο Μανάβης. Θα τιμήσετε. Που θα Μάκης ο Μανάβης. Ο στρατηγός θα τον τιμήσετε μετά. Θα τον τιμήσετε. Και καλώς θα τον τιμήσουμε τον Μάκη του Μανάβη. Είπε ότι περνούσε αβαβά όμως ο Ολυμπιακός από τη Τούμπα. Ο Μάκης ο Μανάβης δεν πάει να είναι ένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό σου λέω. Ο οπαδικός. Ναι. Ανεξάρτητα αν είναι εμβληματική μορφή. Αν το έλεγα εγώ, δεν θα με βρίσκατε. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Δηλαδή αυτό. Άρα. Τι ξυπνάτε αυτό που έπεισε τώρα. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, βγαίνει ο δικός σας ο οπαδικός σας και λέει ότι περνούσε αβαβά ο Ολυμπιακός. Είναι και η εσάς, ρε, και εσάς η ρητορική σας είναι ότι ο Άρης στείνεται στον Ολυμπιακό. Και βγαίνει ο δικός σας και λέει ότι αβαβά περνούσε τόσα χρόνια. Εννοούσε ότι ήταν τρύπημα, όχι ότι ήταν στην ότι ήταν χαλαρή, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ποιοι. Η τότε διοίκηση, όχι ο οργανισμός. Εμείς τι διαφορετικό λέγαμε. Όχι ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Εμείς τι διαφορετικό λέγαμε. Εμείς τι λέγαμε, ότι οι οπαδοί το κάνανε. Δεν λέγαμε ότι οι διοικήσεις του ΠΑΟΚ ήταν φίλοι με τον Ολυμπιακό και τον Κόκαλη. Και ο Παρασίδης το έλεγε τότε. Ναι. Αν ένα ο συγχωρεμένος ο Θόδωρος, ναι. Ένα παιδί του Μάκη. Δεν έλεγε έτσι. Θρυλένα του είπε. Χρήσατε και ξύλο φάγαμε εμείς. Άσε μας τώρα. Καλά κάνα, σας κατεβήκαμε κάτω και φάγαμε ξύλο. Ήταν πολύ σοφή η ξυπνάδα σου, πραγματικά. Τουλάχιστον χάρηκες που του έπαιξες και τη χαρά στο πρόσωπό σου. Θα σου πω όμως είναι η άποψη ενός όσων λέω εδώ τι είναι δικαίωση είναι. Άσε ρε Χρήσανθε τώρα. Δεν υιοθετείς αυτά που λέει ο Μάκης. Όχι, δεν υιοθετώ. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ συμφωνώ. Όχι. Εγώ σέβομαι περιόριστα την απίστευτη προσφορά του Μάκη του Μανάβη στο ασπρόμαυρο οπαδικό κίνημα. Μιλάμε για μια εμβληματική μορφή. Και αυτό που είπε που δεν σας συμφέρει τώρα το λέει. Όχι, ρε Χρήσανθε. Δεν πάει να είναι ένας οπαδός ο Μάκης ο Μανάβης. Τι είναι. Μα είναι πιο σημαντικό ότι το λέει αυτό. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ξέρει. Ξέρει. Δηλαδή, αν πει ο Μάξο Μανάβης
ότι ο Άρης είναι τσιράκ του Ολυμπιακού. Όχι, 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 όχι. Θα το παίξει το απόσπασμα. Ναι, φυσικά. Και θα είναι ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που το λέει. Άντε τώρα. Αν το πει ο Σαουρίδης όμως, θα το παίξει εσύ. Με τις εξυπνάδες τώρα. Αν το λέει ο Σαουρίδης, θα το παίζει εσύ. Ο Σαουρίδης. Οι ΠΑΟΚΣΙΣ γίνουν και λένε τα χρέη. Είπε ο Σαουρίδης ότι τα χρέη του. Αυτό δεν λέγατε. Του Καρυπίδη τις δηλώσεις δεν χρησιμοποιείτε. Ότι είμαι Ολυμπιακός. Στον Καζέτα. Στον Καζέτα. Ο Καρυπίδης είναι ο ισχυρός άντρας του Άρη, Χρύσανθε. Δεν είναι οπαδός. Είναι πιο σημαντικό ο οπαδός. Είναι πιο σημαντικό ο οπαδός. Ναι, γιατί ο οπαδός. Ο οπαδός ποτέ δεν θα το παραδεχόταν. Τι λες, ρε Χρύσανθε. Αν δεν ήταν αλήθεια. Δεν είναι, δεν δηλαδή, είναι. Δηλαδή, μα λες τώρα να γελάς ότι ο λόγος του Μάκη του Μανάβη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τον λόγο του Καρυπίδη. Ναι, για μένα ναι. Για μένα ναι. Για σένα δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ρε Χρύσανθε. Ο στρατηγός. Είναι μια εμβληματική μορφή, αλλά είναι ένας οπαδός. Εδώ με ρωτάει ο Κώστας από ποια πάει θα τιμηθεί. Γιατί πήγε και στο Βόλο με το πανό. Εντάξει, αυτά είναι καζούρες. Λοιπόν, και ο Νικόλας που τα έλεγε, παιδιά, τρελό τον ανεβάζαμε, τρελό τον κατεβάζουμε. Έτσι, είναι. Δεν τα λέει χρόνια αυτά. Σιγά λέει, μη βγει ο Μπάτμαν, λέει, να πει ότι ήταν αβαβά τα μάτσα. Καλά σου λέει, Στέργιο. Ο Μπάτμαν πού δουλεύει τώρα, ξέρετε. Πού δουλεύει. Πού δουλεύει. Μήπως είναι υπάλληλος του Θοκάτη Κόκαλη. Έτσι λένε κάποιες φήμες. Που δεν υιοθετούν. Εδώ μου λένε, Κώστα, ότι έχεις πει ότι λέει ο Τρέγιας και ο Κουλιανός για το αβαβά. Ότι ήταν οι σφαγές, εννοεί το αβαβά. Λες τα ίδια πράγματα, Κώστα. Εντάξει, πρέπει να μεταφέρουμε όλες τις πλευρές, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Αν έβγαινε ο παδός του Άρη. Αν βγει τώρα. Ο Σαωρίδης. Βγει τώρα ο πρόεδρος Super 3. Ναι. Και πει τα μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό είναι αβαβά. Μπορεί να πει τώρα. Δεν θα το κάνει σημαία. Εσύ. Τι θα πεις, το λέει ένας οπαδός. Θα το πει, θα το πει. Όχι απλά θα το πει. Θα πρώτο το θέμα, θα το κάνουμε παντού. Θα το πει σαν καζούρα. Άρα εντάξει. Γιατί δεν δέχεστε να το κάνουμε και εμείς που το είπε. Και εμείς καζούρα, εντάξει. Γιατί δηλαδή δεν δέχεστε αυτά που κάνετε. Κρίνεσαι, Χρήσανθε, κρίνεσαι. Από τη στιγμή που είπες, εγώ γι' αυτό δεν μιλάω άλλο. Αφού είπες ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος του Μάκη του Μανάβη από το λόγο του Θόδωρο Καρυπίδη. Φυσικά. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Σε σχέση με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, φυσικά. Ο ένας πήγε σε παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός, ο άλλος έχει πάει. Άλλο παιδιά τη νέα. Κώστα. Πάντως ξέρεις πολύ καλά ότι αν πρόεδρος του ΠΑΟΚ έλεγε δημόσια εγώ ήμουν Ολυμπιακός, δεν θα έμενε στην καρέκλα του ούτε 10 λεπτά. Αυτό είναι αλήθεια. Χρήσανθε. Αυτό είναι αλήθεια. Χρήσανθε. Δεν το είπε όταν ήταν πρόεδρος του Άρη. Η δήλωση γίνει πριν γίνει πρόεδρος των Άρη. Όταν ήταν μικρός. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή ο Γιώργος Σαββίδης από με αυτά που λέει, από μικρός ήταν ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια μεγάλωσε μετά η ιδέα ότι. Ήταν. Αφού ήταν ΠΑΟΚ, γιατί πήγε πρώτα στο Λάμπρο Σκόρδα ο τέτοιος. Ο Ιβάν όταν ήρθε. Και, στον και δεν πήγε να πάρει τον ΠΑΟΚ από την αρχή. Και πήγε στον Άρη πρώτα. Και στον Ηρακλή τον πήγανε, λέει. Τι ακούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Θες να ρωτήσεις τον Ιβάν σε μια συνέντευξη τύπου από τις επόμενες. Θα το ρωτήσω. Ναι, ναι, θα το ρωτήσει. Ως μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο μέτρο, ξέχασα. Όχι, είναι η διμέρα. Συμβουλάτορας. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό για ακόμη μια φορά. Και ότι ευχαριστώ. Η κληροτίδα δεν έπρεπε να φτάσει γιατί. Που με έχει κάνει Ηρακλή. Εσύ δεν μπορείς να μείνεις σε παράθυρο καθόλου. Πρέπει να. Χαίρομαι που βλέπω τη χαρά στο πρόσωπο του Χρύσανθου που η αγαπημένη του ομάδα μετά από 10 χρόνια βρέθηκε στον ημιτελικό. Όπως έχει συμβεί και με την ομάδα του Παθρακικού, του Ολυμπιακού Βόλου. Έλα, ρε, και πολλών άλλων ομάδων. Δεν μπορώ να σηκώσω. Άσε με τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Χρύσανθε καλά. Μια φορά στα 10 χρόνια τώρα δεν έχουν βάλει κόλπο στον τελικό εδώ και 30 χρόνια. Τελευταίο κύπελο πριν από μισό αιώνα και τον τελευταίο Χρύσανθο. Άσε με ρε. Ενώ ο υπερπροταθλητή ΠΑΟΚ πήρε το τρίτο πρωτάθλημα και συμπεριφέρονται λες και έχουν 50. Πω. Και 7 κύπελα έχω, Χρύσανθε. Συγχαρητήρια. 3 κύπελα. Μπράβο. Η Λάρισα έχει πιο πολλά κύπελα από σένα. Χρύσανθε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έδωσε 60 εκατομμύρια για να πάρει το κύπελο. Στην Τουρκία, Άρη, η Λάρισα από σένα έχει πιο πολλά κύπελα, Χρύσανθε. Πώ έχει. 2. Εντάξει, έχω ένα. Παιδιά. Πρωταθλήματα πώ έχει, Λάρισα. Είμαστε. Ένα. Στο έχω 3. Και. Στο πρώτο δημοτικό πεύκοντα λένε αυτά. Και τι έγινε δηλαδή. Πάμε για ειδήσει. Είναι μεγαλύτερο μέγεθο η Λάρισα από μένα. Πάμε να πούμε ειδήσεις στον κόσμο και αφήστε λέμε τα τις ειδήσεις, δηλαδή λέμε τις ειδήσεις. Ναι, είπαμε την κλήρωση. Είπαμε... Δεν είναι είδηση. Πολύ είναι φοβερό αυτό. Αυτή. Είναι φοβερό. Τι είναι φοβερό. Εντάξει, ρε, εσείς χρησιμοποιείτε την προπαγάνδα στα μελιά, πάντα. Βρουμ βρουμ τα τρακτέρ, το ένα τ' άλλο και μόλις σας λέμε ένα πράγμα. Για το πάγκο μιλάτε. Μιλάτε τέτοιο. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Δεν μου λες τη συνέντευξη. Να μην το έλεγε. Είναι αλήθεια ότι ο καλός φίλος και συνάδελφος τον έκοψε. Τον έκοψε, τον, ναι. Τον έκοψε το μάτι. Μόλις το είπε, τον έκοψε. Αν όμως έγινε τον έκοψε, τι είπατε, πώς. Ναι, ναι, τι έγινε για τον Άρη. Ο Άρης χρωστάει, χρωστάει. Χρωστάει ο Άρης. Το Ίκα. Προσφυγείο μπλόκο του Ίκα. Ο Ηρακλής πλαστό τιμολόγιο. Είναι απίστευτο το κύριε Πιλάβη. Είναι δυνατόν πλαστό τιμολόγιο ο Ηρακλής. Σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Έχει φάει και τέτοιες κεφαλιές τώρα τελευταίο συγκεκριμένο. Βγαίνει, βγάζει τη μαρούπα να πει τα άλλα και λέει τα άλλα η μαρούπα. Ναι, ρε Στέργιο. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Όπως κάνετε καζούρα, να μάθετε και να την δέχεστε. Δεν την έχετε μάθει πάνω να δέχεστε την καζούρα. Μόλις σας κάνουμε καζούρα, ενώ έχουμε μία αφορμή, γιατί όντως
Εμείς έχουμε τσακιστεί κάθε 10 χρόνια, γκολ δεν βάζουμε, ένα κυπελάκι έχουμε κτλ. Τέσσερα σας δείξανε όμως. Άρα τέσσερα σας δείξαμε. Οι ανύπαρτοι που έχουν ένα κύπελο λιγότερο από τη Λάρισα. Είναι και τσακιστοπέμπτη σήμερα, Στέριο. Θα πιούμε και ρετσίνα, μη μας σας. Ναι, έχω κανονίσει. Έχω κανονίσει. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά θα κάνουμε και ρεπορτάζ. Έχω κανονίσει, Στέριο μου, σουβλάκι, μπιφτεκάκι και τα λοιπά. Για σένα ειδικά είπα, με λίγο αλατάκι παραπάνω. Καταρχήν πείτε μας τις προβλέψεις σας. Άρης ΠΑΟΚ τελικός, Στέριο, εσύ. Άρης Ολυμπιακός είναι ο τελικός, το έχω πει. Στέριο. Στο έχω πει. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πόσο? 2-0 ο Άρης. Θα χάσει. Θα μας το δώσει. Θα μας το δώσει. Άρης Ολυμπιακός που θα γίνει, Χρυσανθέ. Στο ΑΚΑ. Η κάθοδος και τέτοια. Τζάμπα θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Το κύπελλο είναι στον Άρη ήδη. Είναι τελειωμένο. Ε, βέβαια. Τζάμπα, αγώνε, τζάμπα, μην αγώνεστε. Κυπελούχος είναι κυπελούχος. Κάνε ρωτέισο, βάλε το Μιχαηλίδη. Τη Δευτέρα που θα εκδικαστεί. Μετά άλλο τώρα. Μετά που με αποβολή από το πρωτάθλημα αποκλείεται και από το κύπελλο. Με αποβολή. Με αποβολή. Πρέπει να αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή. Μάλιστα. Ενώ μπορεί να αποβάλει και την άκρη να μου το δώσουν από τελειώνουμε. Μόνο έτσι μπορεί να το μάνταλο. Λες, μόνο έτσι. Εντάξει, φίλε, έχω κάποιες πιθανότητες κι εγώ. Καημένος, τι να κάνουμε. Όχι, έχεις πάρει το κύπελο, εσύ τι πιθανότητες. Δεν το πήρα ακόμα. Όχι ακόμα. Σωρία μηνυμάτων. Μη μου βρίζετε το Στέριο, παιδιά. Ο Στέριος έχει την άποψή του και εγώ έχω τη δική μου. Όπως και οι παοξίδες βρίζουν εμένα, εντάξει, σταματήστε το. Λοιπόν. Λέει, όχι καζούρα, λέει ο άλλος. Σήμα εκπομπής πρέπει να το κάνεις. Ποιο, αυτό τη δήλωση, το αβαβά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Ο Μάκης και η παρέα του τα λένε Πετρέλο έβαλε ο Ελουντούλου, μα τι λέτε κύριε μου. Μην τα ξεχνάμε, λέει. Δεν βρήκε, λέει, ο Σανιάζε στο νερό στα ποδητήρια. Αυτά λέγανε, Στέριο. Αυτά λέγανε, Στέριο. Με τον Άρη. Κάθε μέρα πόλεμο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πόλεμο, Στέριο. Κατά του Άρη. Κάθε μέρα. Ναι, εντάξει και εσύ, άσε. Άσε και εσύ, γιατί το λάγνε. Όλο σε σφάζουν και σένα. Πού είναι η μετοχή, Σκοτάκι. Αυτό λέω. Η παρέα του Μάικ τα λέει χρόνια αυτά. Δεν τα λένε τώρα. Ναι. Ο Μάικ και η Σύν αυτό τα λένε χρόνια. Δεν είναι. Κάθε ξέρουν. Εντάξει, από τότε τα λέγανε και ούτε οι παοξίδες τους λαμβάνουν σοβαρά. Έτσι είναι, Στέριο. Έτσι είναι, Κώστα. Έτσι είναι, Στέριο. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε, είπαμε, ρεπορτάζ για την κλήρωση. Ναι. Την οποία ακούσαμε ζωντανά εδώ από το Λίμπερο μέσω του Πάρη Τσελεπίδη. Υπενθυμίζουμε τις ημερομηνίες. Στέριο. 4-5 Μαρτίου και 4-5 Μαρτίου. Στο Αγελαδοκούρεμα. Κάπου μέσα στον Απρίλιο. Αυτό πώς γίνεται. Περίμενε, δεν είναι αγελαδοκούρεμα εδώ μεταξύ. Είναι μετά το Πάσχα, παιδιά. Είναι λάθος, ρε παιδιά. Είναι Κυριακή του Πάσχα. Αγελαδοκούρεμα, σου λέω. Κυριακή του Πάσχα. Δευτέρα του Πάσχα. Ναι. Τρίτη, Τετάρτη μη τελικά. Δηλαδή. Πότε Απριλίου, πότε. 22-23. Νομίζω αυτό δεν είναι. 22-23 δεν είναι. 50 μέρες από όσες λένε την μιλάμε τώρα. Τετάρτη, Πέμπτη είναι 22-23, ναι. Μα η χαζομάρα δεν είναι το 22-23. Η χαζομάρα είναι ότι πάνε και βάζουν τα ημιτελικά ανάμεσα στο τέλος του πρωταθλήματος και την αρχή των play-off. Πω. Εκτός μήπως δεν ξεκινάνε τα play-off. Έχουν οριστεί τα play-off. Πρέπει να το δούμε λίγο στέλνει αυτό. Ρώτα λίγο τον ΠΑΟΚ που είναι σίγουρο στα play-off, γιατί εμείς δεν είμαστε σίγουροι και δεν ξέρουμε. Αν είναι όντως το πρώτο match των play-off 7 Μαρτίου, στα γενέθλια του γιού μου δηλαδή. Να το χαίρεσαι. 9 Μαρτίου είναι, όχι 7. Διάλειμμα έχουν και συνέντευξη. Δες όμως, τρελαίνονται φίλε μου. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια. Δηλαδή εντάξει. Καλά, ναι, αλλά. Τώρα... όχι, όχι, ρε φίλε, θα δέχονται την καζούλα κι αυτή. Μα συνερίζεσαι τώρα, σου λέει το Μάκη, τι είναι ο Μάκη, είναι θεσμικό. Ο Μάκη βγήκε στον Τατσαρό. Άκου λίγο, ο Μάκη που το συνέρισε και στον Τατσαρό, στον Μπούζο και στον Πετρουλάκη. Το ξέρω. Αφού δεν είναι τίποτα και το βγάλαν όλοι. Παντού βγήκε. Γιατί, επειδή τιμάται, εντάξει. Αλλά μόλις λέει κάτι που δεν μας συμφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Έγινε. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο. Ερχόμαστε με συνέντευξη σχετικά με το κύπελο. Να μάθουμε τι θα γίνει με την έδρα του τελικού. Γιατί έχουν προκριθεί οι ομάδες μας ήδη. Δεν ασχολούμαστε με τους ημιτελικούς. Ο ΠΑΟ κάνει φασαρία. Λες και θα παίξει τον τελικό ήδη από τώρα για το αν θα παίξει το ΑΚΑ κτλ. Δηλαδή. Κάνει φασαρία, Αυτό δεν κατάλαβα. Σα σειρμά. Εκεί θα γίνει ο τελικός. Λοιπόν. Άρης Ολυμπιακός είναι, μην κάνετε τζαμπέκι. Άρης Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. Έκλεισε ο τελικός. Κλείστε εισιτήρια από τώρα. Όχι, να πω κάτι. Άρης ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Ναι, ρε φίλε. Να γίνει η Αθήνα, να μην πω τι. Η εθνική οδός να γίνει, όχι η Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Λίμπερο 107,4. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ωραία. Αν θα πάμε σε μια συνέντευξη που έχουμε. Ή μπορεί μέχρι να έρθει ο καλεσμένος. Όχι, είναι αρκετούτσικα. Άνατος. Ωραία. Δεν έχουμε.
Σε δευτερόλεπτα θα τον έχουμε. Ωραία. Γιατί βλέπω να χτυπάει η γραμμούλα. Ποιο ήταν ο καλεσμένο μα τέτοιο, για βοήθησε μαζί λίγο. Κοίταξε, καλώ ο των πραγμάτων τον έχουμε στη γραμμή. Τον έχει στην ναι, όντω. Είναι ο κύριο Μάνο Γαβριλίδη. Ωραία. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Κυπέλου. Τη Επιτροπή Κυπέλου, ο άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι γίνεται στο κύπελο, εντάξει. Αυτό που έβγαλε το ΑΕΚΑΡΙΣ και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Τι κάνετε. Καλησπέρα από εσά. Γεια σα, γεια σα. Κοιτάξτε, οι Αριανοί είμαστε ικανοποιημένοι. Οι Παοξίδε δεν ξέρω. Εντάξει, καλή. Οι Αεξίδες επίσης είναι ικανοποιημένοι νομίζω. Ναι. Οι Ολυμπιακοί δεν είναι τόσο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Σωστό, 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 σωστό. Είναι μια μπορεί και κάποιος να πει γιατί να παίξουμε στον τελικό και να παίξουν δύο παιχνίδια. Ναι. Είναι μια τετράδα πάντως κύριε Γαβριλίδη που εντάξει έχει πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι έχει... και να βγαίνει σίγουρα θα έχει. Έχει ίντριγκα, έχει... Αντιπαλότητα, ναι, έχει ναι. Τα πάντα. Τα έχουν και οι ομάδες και κύρωση και ιστορία. Ηρεμία να έχει. Ηρεμία. Κόσμο να έχει στα γήπεδα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Κύριε Γαβριλίδη. Και να γίνουν καλοί αγώνες σε αυτό. Ρωτάει πολλοί κόσμος γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη απόσταση από τα πρώτα παιχνίδια μέχρι ναι. Τα δεύτερα. Κοιτάξτε να δείτε, άμα θα πάρετε το καλεντάρι των αγώνων, mm-hmm. Θα δείτε ότι καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι απαγορεύεται τις ημέρες που γίνονται αγώνες Champions League. Να έχει κύπελο. Να έχει κύπελο. Να έχει κύπελα. Γιατί και αυτό που κάναμε με την ΑΕΚ το ζητήσαμε με πολλά αιτήματα και παρακάλια. Γιατί είχαν την κοινή έδρα με την Παναθηναϊκό, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Που έγινε δηλαδή χτες. Λοιπόν, οπότε απαγορεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση για άλλη φορά. Παίζει ρόλο και το καλεντάρι της UEFA είναι... για το Nation League τα μπαράζ, κύριε Γαβριλίδη. Νομίζω το Μάρτιο είναι. Αυτοί οι αγώνες για τα μπαράζ του Euro. Κάτι το πει. Όλα αυτά παίζουν ακριβώς και είναι και μετά και οι εθνικές. Ναι, αυτό λέμε. Καταλάβετε, ναι. Είναι οι εθνικές, είναι τα Champions League, Europa League και όλα αυτά. Οπότε εκείνες οι μέρες είναι καλυμμένες. Γι' αυτό δεν το βάλαμε. Το βάλαμε όμως μετά, και... μετά το αρνί με βαρύ στο μάχη θα πάμε στο δεύτερο μάτσο. Κάναμε πιο πίσω να πήγαινε. Κοιτάξτε με λίγο ένα τρόπο λιγότερο. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι. Πάλι βέβαια η εικασία θα κάνουμε, αλλά ας πάρουμε τα ενδεχόμενα. Αν έχουμε μία ομάδα από το Βορρά και μία από το Νότο, ο τελικός γίνεται στο ΆΚΑ, είναι στην προκήρυξη αυτό, είναι δεδομένο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν είναι δεδομένο. Θα αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, έτσι η προκήρυξη. Α, θα αποφασίσει. Κύριε Γαβριλίδη, πάνω σε αυτό που λέτε. Για το πιο ασφαλές γήπεδο. Το Βικελίδης νομίζω είναι το πιο ασφαλές είναι το Βικελίδης, κύριε Γαβριλίδη. Νομίζω κι εγώ. Το δικαιούται ο Άρης, το έλεγα στο Στέριο εδώ πέρα. Είχε παίξει ένα, ήσασταν τον Τέννη νομίζω, ήσασταν στην ΕΠΟ τότε, δεν νομίζω. Ένα πάω κάτι, το θυμάστε με Βούρο το 2003 είναι Στέριο. Τρία. Είχε παίξει Τούμπα, άρα τώρα πρέπει να το κάνουμε Βικελίδης, το Άρης Ολυμπιακός. Νομίζω έχετε δηλώσει κύριε Γαβριλίδη ότι πλην περίπτωση πάω κάρι, ο τελικός θα γίνει στο ΆΚΑ. Σαν ασφαλές γήπεδο, ναι. Το δήλωσα ότι το πιο ασφαλές γήπεδο για μένα αυτή τη στιγμή ακόμα θα έλεγα και για το ΠΑΟ Κάρις έτσι ξεκάθαρα, αλλά ότι μετά σαν θέμα με την κάθοδο, επειδή μπράβο, είναι εκεί το θέμα της καθόδου. Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή... έχω πορεία. Η προκήρυξη λέει ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο ή σε γήπεδο, ναι. Που δεν αποτελεί την έδρα καμία από τις δύο ομάδες. Ναι. Θα ισχύσει η προκήρυξη ή μπορεί να ανατραπεί η προκήρυξη. Σε πειράζει, Ολυμπιακός. Λέει όμως μετά ότι αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή για όλα. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή μπορεί να πείτε πιο ασφαλές γήπεδο στο ΠΑΟ Κάρι στην Τούμπα. Θεωρητικά είναι πιο ασφαλές γήπεδο. Θεωρητικά μπορούν να το πούνε. Μην το πείτε. Δεν ξέρω. Εκτελεστική Επιτροπή δεν είμαι. Εγώ είμαι μόνο στην Επιτροπή Κυπέλλου. Αυτό φοβάμαι. Την Εκτελεστική Επιτροπή φοβάμαι, γι' αυτό το λέω. Ας περάσουμε τώρα. Πάντως, βάσει προκήρυξη, κύριε Γαβριλίδη, λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίσει ποιο γήπεδο το ουδέτερο θα γίνει ο τελικός. Δεν ξέρω. Στο μυαλό μου υπάρχει λίγο ένα μπέρδεμα. Δεν φοβάσαι. Ο Άρης θα περάσει. Δεν φοβάμαι. Δεν θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο. Για το δείτε. Γράφει ουδέτερο γήπεδο. Λέει στο τέλος όμως αυτό που λέει ότι νομίζω ότι θα αποφασίσουν ανάλογα το καλύτερο που θα υπάρχει ανάλογα και με τους αντιπάλους. Έτσι, ό,τι και να πει τώρα η εικασία. Δεν το γράφει προκήρυξη, τέλος πάντων. Ας φτάσουμε στο τελικό. Μα γι' αυτό η εκτελεστική. Μισό λεπτό. Για να το βοηθήσω. Η εκτελεστική επιτροπή γι' αυτό υπάρχει. Για να λύνει τέτοια θέματα, να παίρνει μία απόφαση τέλος πάντων για οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα δεν είναι. Γιατί και στο τέλος της προκήρυξης, αν θα δείτε,
για οτιδήποτε θέμα λέει, οικονομικό, διοικητικό που προκύψει, ξέρω εγώ, είναι αρμόδια εκπολίτευση. Α, μάλιστα. Ναι, και το τελειώνουμε. Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη. Τα διαδικαστικά τα καταλάβαμε, ωραία. Να δούμε και πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Θα σας ρωτήσει κάτι. Λέει κάτι και για ξένο γήπεδο. Για ξένη χώρα. Ξυνά, λέει. Δεν φαντάζομαι. Ας μείνουμε εδώ, κύριε Γαβριλίδη, μας μάθουν και απ' έξω. Στην Ευρώπη, δεν χρειάζεται. Σας είχαμε φιλοξενήσει πέρσι το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, το ΠΑΟ 24 και σας είχα πει ότι το ίδιο θα συμβεί και φέτος, ότι θα γίνει πολύ κουβέντα όταν φτάσουμε στο τελικό για πόσα εισιτήρια και για η κάθε ομάδα και προσκλήσεις. Και κόσμο και τα λοιπά. Σας είχα πει τότε για αν υπάρχει σκέψη για διπλούς τελικούς, μήπως και δούμε γεμάτα γήπεδα. Έχει γίνει κάποια κουβέντα έτσι σε πρώιμο στάδιο ή θα έχει πάμε. Έχει γίνει, αλλά έχει τα αρνητικά του κι αυτό, γι' αυτό. Γιατί νομίζω θα το ξαναδείτε μπροστά σας, κύριε Γαβριλίδη. Είναι δύσκολο. Τα εισιτήρια. Είναι δεδομένο ότι θα έχει πάλι πολλή ιστορία με τα εισιτήρια. Και εγώ σας λέω τώρα, αντί έχουμε τελικό ΠΑΟ Κάρι. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι στην Τούμπα. Και το παίρνει ο Άρης, τι γίνεται. Το παίρνει. Το παίρνει, τι. Εντάξει. Δηλαδή, η απονομή, η γιορτή, ξέρω εγώ, χωρίς φιλάθλος, τι. Έχει θέμα. Σωστά το προβλέψατε. Σε πάω κάτι, δεν πάρει ο Άρης. Καλά το είπατε. Λέω. Ξέρετε ποιο είναι ένα βασικό, θα μου πείτε βέβαια. Ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα 100%, αλλά νομίζω ότι επειδή είστε και στην ΕΠΟ, θα πρέπει να το δείτε λίγο το θέμα. Ξένοι διαιτητές θα έχουμε στα ημιτελικά, είναι αποφασισμένο. Ναι, από ό,τι ξέρω θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν δηλαδή και στο Άρισάκ. Σημαντικό. Τώρα... Εγώ νομίζω ότι και σε αυτό θα είναι, γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, τώρα δεν ξέρω αν αλλάξει. Γιατί φαντάζομαι. Θέλανε να γίνει νωρίς, ούτως ώστε να γίνει και η επιλογή των διαιτητών και ξέρω εγώ να γίνει. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Κουμπαράκης το δικό σας, στη δική σας ένωση είναι. Ναι. Ναι. Το μάτς το είδατε, το ΑΕΚΑΡΙΣ. Εντάξει, νομίζω. Τώρα τι θέλετε να κάνω. Δεν θα σχολιάσω. Όχι, να σας πω κάτι, γιατί δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να έχει μια κακή απόδοση. Γιατί είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Ότι αυτοί που ασχολούνται για άλλα μάτς που έχω μιλήσει, λοιπόν με τα ΒΑΡ. Δεν είναι οι ίδιες κάμερες, λέει, και έχουν πολύ περισσότερες. Και το βλέπουμε από περισσότερες οπτικές, ας πούμε, γωνίες. Συγγνώμη, τώρα, και δεν είδε το τράβημα της φανέλας ή το πάτημα. Δεν ξέρω, τι να σου ναι. πω. Μιλήσατε καθόλου μαζί του. Μιλήσατε μαζί του. Όχι τώρα, όχι, μετά το παιχνίδι, όχι. Κάτι τελευταίο, κύριε Γαβριλίδη. Η Επιτροπή έχει κάνει μια προεργασία για Καφτατζόγλιο σε φάση να δει πώς είναι στην κατάσταση ή ακόμα δεν ξέρουμε το Καφτατζόγλιο. Στην Λάρισα θα παίξουμε. Όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω, αλλά νομίζω γιατί είναι παρτιμένο γήπεδος τώρα που μιλάμε. Απλά το Καφτατζόγλιο να πω εγώ για να βοηθήσω και λίγο. Αν στις 23 Απριλίου βγει ΠΑΟ Κάρις, έχει ένα μήνα για να φτιάξεις ό,τι πρέπει να κάνεις, καταλαβες. Έχεις ένα μήνα μπροστά σου για να το φτιάξεις για την ασφάλεια κυρίως. Γιατί εντάξει, ο Χλωτάπης νομίζω είναι κανονικά. Μια χαρά είναι το απλά για την ασφάλεια. Για την ασφάλεια του κόσμου και να το προσαρμόσεις, είναι ένα εθνικό στάδιο. Μπορείς να το φτιάξεις. Σωστά δεν λέω, κύριε Γαβριλίδη. Δηλαδή, αν είναι άριστο ναι, ο τελικός, μπορεί να φτιαχτεί. Αν δεν παίξει στο Βικελίδης που πρέπει να παίξουν τον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαβριλίδη. Να είστε καλά. Όσο περισσότερο κόσμο στο τελικό, να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί οι αγώνες είναι για τον κόσμο. Είναι για τον καλά. Στο Καφτατζόγλιο, φίλε, από 5.000 θα έχει. 5.000 Αριανούς, 5.000 Παοξίδες. Και τελειώσαμε. Εσύ, και έτσι πρέπει. Και θα γίνει ο χαμός με τις προσκλήσεις. Και αυτό που είπε για τις απονομές, να μάθουμε να είμαστε άνθρωποι, δεν κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια. Μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή παίζει Juventus Inter, ξέρω, ή Boca River. Διπλά δεν είναι εκεί. Δεν γίνεται η απονομή. Κανονικά γίνεται, στην Αργεντινή. Και εκεί έχει θέματα τώρα, μην λέμε μόνο. Έφερε παράδειγμα, χρειάζεται να δει που πέρσι έγινε μακελιό τώρα. Και πήγαν να παίξουν στην Ισπανία. Σωστό. Άρα να παίξουμε στον Περναμπέου. Καλά, τέλος πάντων. Κάτσε να βγει να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες. Γιατί αν θεωρητικά είναι Άρης Ολυμπιακός ο τελικός, παίζει στο ΆΚΑ. Αν είναι ΠΑΟ ΚΑΕΚ, είναι το θέμα που λέει ο Στέργιος, περί έδρας. Αν είναι ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ, λογικά θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο, λογικά. Αν και ξαναλέω, πρέπει να κάνει ένα αίτημα η ΠΑΟΚ να παίξουμε Βικελίδης. Και αν το σηκώσει μέσα στο Βικελίδης. Ναι, τρέχω. Στο Βικελίδης με μισό-μισό. Είναι και αυτό. Με μισό-μισό. Ανακαίνιση ολική. Η θύρα 1. Ποια? Η θύρα 1. Η θύρα 1, παλιά. Η θύρα 1 και οι δύο ΠΑΟΚ, οι τρία και τα επίσημα. Οι δύο η μισή. Όχι, όλοι. Με κενό. Μισό-μισό θα είναι. Μισό-μισό. Και από εκεί μεριά τα επίσημα. Όλο συνθήματα παντού. Το κόλλητα. Πάλι για τους υπογράφους θα δουλέψετε.
Δεν είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Βέβαια. Θα κατηφορήστε, Στέργιο, όπως παλιά. Εγώ θυμάμαι, κατεβαίνατε από πάνω. Ναι, φυσικά. Περνούσατε την Παπαναστασίου, ερχόσασταν. Όταν ήταν τα Άρης Πάο και έμενα στη Δανιόλου, ερχόταν από εκεί και σπάγαν κάθε φορά το μαγαζί του Σούμποντιτς. Αφού έλεγε Σούμποντιτς. Έτυχε, άγνωστη. Τι? Άγνωστη. Τι άγνωστη, αυτή τη πορεία του. Άγνωστη. Μα του έβλεπα. Άγνωστη, του είδε, άνω κάτω τελεία εισαγωγικά. Ναι, του είδα. Εσύ το δηλώνει. Αφού έμενα από πάνω. Άγνωστοι ήταν. Και κάτι πέτρες τρώγαμε. Αντίστοιχα και οι Αριανοί όταν πηγαίναν, σπάγαν άλλα. Άγνωστοι χωρίς διακριτικά. Όχι, γνωστοί με διακριτικά. Άντε πάλι. Αφού ήταν η πορεία. Λοιπόν. Τους περνούσε η αστυνομία κάθε φορά μπροστά από το μαγαζί του. Κάθε φορά πάρε τον Κουτλιάνη, το Θανάση. Του ήταν ο συνεταιρός του και ρώτα τον. Ο φίλος μας. Μήδες. Ναι, ο φίλος μου, ο Νίκος, τώρα που νοικιάζουμε ένα σπίτι για να παίξει, ναι. Θα το ρωτήσω και θα μα πει. Να σου πει, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως αντίστοιχα πηγαίναν οι Αριανοί και. Κάναν ανακαίνιση στα μαγαζιά στην Κλεάνθους. Άγνωστοι. Άγνωστοι Αριανοί και άγνωστοι Παοξίδες ήταν αυτοί. Τι μας είπε ο κύριος Γαβριλίδης. Πρώτον, ότι αποφασίζει για όλα η ΕΠΟ. Η εκτελεστική επιτροπή. Αυτό που είπε για το πιο ασφαλές γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Είναι λίγο. Την έχω ικανή την εκτελεστική να αποφασίσει τούμπα. Στο Άρης Πάο. Ωχ, Στέργιο. Θα σου πω κάτι με πολύ αγάπη. Περάσει στο τελικό. Και μα ζαλίζετε μετά. Όντως, όντως. Όχι, κάτσε. Πρέπει να σα ζαλίσω λίγο το Ζέπελιν. Όχι, μα. Με. Έχει ζαλίζει μετά. Τα Ζέπελιν δεν τα πήρε χορηγία. Τζάμπα θα πάρει τα λεφτά. Περάσει το τελικό. Έχει δίκιο. Μην προτρέξει, Χρήσανθε. Δεν έχει βάλει μυαλό. Περάστε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ το έχω ξέρω. Περάστε. Όχι, εσύ ξέρει. Το Λιβάγια. Συνειρεύεσαι λευκού πυρού. Με ξένο διαιτητή. Α, ναι, και αυτό είναι η είδηση σημαντική. Αυτό είναι. Ότι είναι ξένου διαιτητέ. Αυτή είναι η είδηση σημαντική. Στα ημιτελικά. Που ακούσατε εδώ στο Λίμπερο, ξένοι διαιτητές κατά την εκτίμηση του κυρίου Γαβριλίδη. Το είχαν είπε. Αποφασίσει. Το είχαν πει, ναι, το είχαν το πει. Το είχε πει και η ΚΕΔ τότε που έγινε ο χαμός, είχαν πει, βέβαια ο Περέιρα είναι αυτός. Σωστό. Έβαλε ξένο διαιτητή στο Ατρόμητος Ολυμπιακός και όχι στο ΑΕΚ Άρης, στο Άρης ΑΕΚ. Δηλαδή έβαλε ξένο διαιτητή στο Λάρισα ΠΑΟΚ, ο δεύτερος με τον ένατο. Αυτό φοβερό. Και ο πρώτος με τον 8ο, ο Ατρόμητος Ολυμπιακός, έβαλε ξένους διαιτητές και δεν έβαλε στον τρίτο με τον πέμπτο. Στο Άρης ΑΕΚ. Σε ένα γήπεδο 20.000 στο ένα και στο άλλο 300 άτομα στο Περιστέρι. Το ζητήσατε με χαρτί αυτό στην κέντρο. Και με ανακοίνωση και με χαρτί και άλλο με τα πάντα. Ανακοίνωση. Και με βέβαια. Και ζήτησε ο Καρυπίδης και συνάντησε με τον Περέρα και δεν το δέχτηκε. Ναι. Γιατί άραγε. Τι να του πει. Ξαναλέω πάντως και διαβάζω επιλέξει την προκήρυξη. Για μένα τα πράγματα είναι απλά, δεν ξέρω γιατί τα μπερδεύουν στην ΕΠΟ τόσο. Ναι. Okay. Ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο ή σε γήπεδο που δεν αποτελεί την έδρα καμίας από τις δύο ομάδες που συμμετέχουν και σε αυτόν και το οποίο θα οριστεί με νεότερη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Μάλιστα. Άρα η εκτελεστική θα αποφασίσει ποιο ουδέτερο γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις. Για να σε βοηθήσω λίγο. Η ΕΠΟ επίσης δύναται να αποφασίσει ότι το τελικό γήπεδο που ανήκει σε ξένη ομοσπονδία. Σε ξένη. Αυτό λέει η προκήρυξη. Για να σε βοηθήσω. Η προκήρυξη δεν λέει ασφαλή γήπεδο, δεν λέει ουδέτερο. Η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ, αυτό που φωνάζω πολλά χρόνια τώρα. Που δεν έγινε βέβαια με γραμμένο, έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Περίμενα να σου πω. Αυτό πάω να σου πω τώρα. Δεν το έκανε γραμμένο, το έκανε η προηγούμενη διοίκηση, του Γκυρτζίκη αυτό. Η εκτελεστική λοιπόν γραμματεία της ΕΠΟ είναι πάνω από την προκήρυξη. Στέργιο. Όντως. Βγάλανε αυτή μια απόφαση μόνοι τους για να ξεπερνάνε κάποια τέτοια θέματα. Ναι. Δηλαδή, πήγαινε το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ και έλεγε: δεν μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση γιατί το λέει, γιατί η προκήρυξη λέει κάτι άλλο. Και τι κάνανε οι μάγκες αυτοί, επιγκυρδίκη ξαναλέω Στέργιο. Κάνανε την εκτελεστική επιτροπή, την οποία τη βάλανε πάνω από τον ΚΑΠ, πάνω από την προκήρυξη, για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Μπορεί λοιπόν να πάρει ό,τι απόφαση γουστάρει. Η εκτελεστική επιτροπή αυτή, η οποία ποια είναι. Στέργιο. Δεν ξέρω, Χρήστανθε. Το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο με ένα-δύο προσθήκες ακόμα. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι ΕΠΟ, ναι. Που είναι διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ είναι και εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Απλά έχουν 2-3 αλλαγές. Οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις μπορούν να υπερκεράσουν την προκήρυξη. Άρα μπορεί η εκτελεστική να πει τούμπα. Μπορεί να πει Χαριλάου. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αλλά εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση που περάσει ο ΠΑΟΚ, το πιο ασφαλές γήπεδο στην Ελλάδα. Είναι το Καραϊσκάκης μετά για να πάμε να παίξουμε Στέργιο. Πες σας στείλει ΑΕΚ Ολυμπία, ΑΕΚ ναι, ΠΑΟΚ στο ναι, Καραϊσκάκης. Μην ξεχάσετε να πάτε. Στέργιο. Δεν θα θέλετε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να πάνε εκεί. Στο Καραϊσκάκης.
Ωραίο, δεν είναι. Να δούμε κάποια φαρμακευτική εταιρεία χορηγό. Ζάναξ. Ζάναξ. Γιατί εμεί πώ σα αντέχουμε τόσα χρόνια. Το Δρακόπουλο να πούμε. Πώ σα αντέχουμε τόσα χρόνια εμεί. Τόσα χρόνια. Με όσα λέτε. Μπορεί να ξαναπεί στη Γάμα Εθνική ή να μην μα αρέσει το κεφάλι σου. Είναι και αυτή η επιλογή. Όχι. Τα όνειρά μα τώρα θα πάρουν εκδίκηση. Τα όνειρά μα θα πάρουν εκδίκηση τώρα. Το λέω χρήσανδε. Ναι. Δεν θα πάρουν τον εαυτό. Καλά, έτσι μα έλεγε από και στα playoff και τέτοια μα έλεγε. Θα περιμένετε λίγο ακόμα. Αλλά δεν πήρε το διπυρωτικό αν πει στα playoff. Όχι, δεν πήρε. Περίμενε ακόμα. Κάτσε ακόμα, περίμενε. Όχι, λε να μην πει. Δεν ξέρω. Έδωσε κανένα πριν στη Λαμία. Λε να μην πει. Παίζει κανένα πριν στη Λαμία. Αν και στη Λαμία. Ναι. Ένα ψηλό άγχο το έχει. Να πάρω ένα βαθμό στα πάω. Γιατί άμα δεν κερδίσει ο Αστέρα, πώ το έχω το άγχο. Θα δούμε σου λέω. Ανοιχτό είναι ακόμα. Βγαίνει χ λοιπόν το Αστέρα Τρίπολη Παναθηναϊκό και χάνω εγώ στη Λαμία. Βγήκα. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα το δούμε σου λέω. Τζάμπα το πριν. Λοιπόν, ναι. Χρήσανδε, το πανό για ξηροκόστα το έχετε ακόμα. Μπορούμε να το πάρουμε δανεικό ελεύθερο για να πικάρουμε το αφεντικό σας. Δεν υπήρχε ποτέ πανό για τον ξηροκόστα από τους Αγιανούς. Και σας το δίνουμε πίσω όταν παίξετε με τους χάρτινους ή να κάνουμε ανταλλαγή με το πανό του Βόλου. Απλά πείτε μας να σβήσουμε τα αποσιοποιητικά, καθώς εσείς θα εννοείτε κάθε λέξη, λέει ο θαλαμοφύλακας. Όχι. Λοιπόν, άλλο μήνυμα ναι. του φίλου του 479. Ναι. Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιήσεις και τσαλτίδια τάκα του Μανάβη, ξέρεις τι κάνεις και μετά σε χαρακτηρίζει κάπως που δεν θα το πω στον αέρα. Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποίησα μια τάκα που υπόθηκε δημόσια σε ραδιόφωνο. Δημόσια, μας κάνεις πλάκα, παιδιά. Φίλε. Εσύ με ποιο δικαίωμα απευθύνεσαι στο πρόσωπό μου. Είναι δημόσια τοποθέτηση, παιδιά. Δημόσια τοποθέτηση σε ραδιόφωνο. Ναι. Απλά περίμενε λίγο. Επειδή το είπε και το χρησιμοποίησα και ξέρεις πόσο σημαντικό επικοινωνιακά είναι, γι' αυτό αντιδράς. Γιατί αν ήταν ένα τίποτα. Δεν θα αντιδρούσες. Ακούγε με ποιο δικαίωμα τη χρησιμοποίησες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτά που είπε ο Μάκης. Για τον χαρακτηρισμό, θα πρέπει φίλε να είσαι λίγο πιο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς. Θα απευθύνεσαι επαγγελματία δημοσιογράφο, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Ο 010, αυτά που είπε ο Μάκης, ο λαός του ΠΑΟΚ τα έκανε πράξη και είχε κόντρα με όλες αυτές τις διοικήσεις. Δεν είπε τίποτα για το λαό. Από όσους τα δέχονται στις ομάδες τους. Ναι, παρόλα αυτά, ο λαός του ΠΑΟΚ πήγε στο Βόλο. Δεν πήγε η διοίκηση της ΠΑΕ. Εμείς κάνουμε καζούρα με κάτι που έχει γίνει, όχι με αν θα πας τελικό, αν θα πέσω και αν και αν και αν, λέει ο φίλος 164. Γιατί εγώ αυτό που είπα δεν είναι πραγματικότητα. Πείτε σε αυτό που φωνάζει να ασχολείται με τους δικούς του οπαδούς, ο Μάκης ούτε διοίκηση έκανε, ούτε φραγκάκια δάκωσε. Γιατί ποιος είπε κάτι τέτοιο. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο 142. Καλησπέρα, χρήσατε σταμάτα να λες ψέματα ότι ήρθε σε εσάς ο Ιβάν Κώστας από έσου Σουδού. Κώστα μου, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό που λες. Το ξέρω και προσωπικά ότι ο Ιβάν είχε μιλήσει με τους παράγοντες του Άρη τότε πριν έρθει στον ΠΑΟΚ. Πήγε μετά στον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, και δεν τον δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος, σωστά το λέω Στέργιο. Την πρώτη φορά. Το δεν, δεν είχε επιτυχή κατάληξη και ξαναγύρισε ο άνθρωπος, δυστυχώς για εμάς και ευτυχώς για εσάς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και έκανε ό,τι έκανε τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευεργέτης. Αλλά ξέρεις και με ποιους άλλους μίλησε, Χρήσανδε, πέρσι ο Ιβάν και πρόπερσι. Πέρσι τι μίλησε, με πέρσι που να ξέρω. Τότε ξέρω ακριβώς την όλη διαδικασία και χτυπάμε το κεφάλι μας για το συγκεκριμένο, γιατί είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, πάμε. Και μπορώ να σου πω και πόσα χρήματα του ζήτησε να βάλει. Ο 756 χρήσανε από όλες τις χώρες του κόσμου. Την Αργεντινή βρήκες να αναφέρεις για παράδειγμα. Ναι, όντως. Ατυχέστατο το παράδειγμα. Την απονομή. Το παραδέχομαι. Το αποσύρει. Το αποσύρω. Άγνωστοι τελικά σπάγαν το μαγαζί. Αναρωτιέται το Ιβιτσόσκυλο. Όχι, ρε φίλε. Στις πορείες του ήμουνα εκεί έμενα. Ποιο μαγαζί. Αντωνίου Δανιόλου 52. Μπράβο, Χρήστο. Σου λέω. Δεν μένω εκεί. Λοιπόν, εκεί ήταν το μαγαζί. Εντάξει, από double λεγόταν το μαγαζί. Άγνωστη. Λευτέρη Σούποντιτς Κουτσιάνης έγραφε. Πόσα οι πορείες του ΠΑΟΚ ήταν. Πόσα. Όχι, ήταν. Και οι πορείες του Άρη του λέω αντίστοιχα γινόταν τα ίδια πράγματα. Προβοκάτσια. Τα μπούφος είσαι. Στο εκεί έμενα, ρε φίλε. Προβοκάτσια. Στις πορείες κάθε φορά πάρει το Κουτσιάνη να δεις. Τι να κάνει δηλαδή τώρα. Και γι' αυτό σταμάτησαν να τους φέρουν από εκεί μετά από ένα διάστημα. Όταν είπαν, όταν ήταν δικιά, αντίστοιχα. Γιατί δεν είναι αυτό που λες. Δεν είχαμε παιδεία. Κανένας. Πηγαίνα, έσπαγε ο άλλος το μαγαζί, δεν ξέρω. Μαγαζί Αριανών που το σπάγανε οι Αριανοί και Παοξίδες που το σπάγανε οι Παοξίδες. Απλά επειδή ήταν στη Χαριλάου και στην Τούμπα. Προβοκάτσια. Προβοκάτσια. Η υπόθεση της έφεσης του Ολυμπιακού για το πρόστιμο που έφαγε για το Μασκοφόρο πήρε αναβολή. Σε πρώτο βαθμό είχε επιβληθεί πρόστιμο στον Ολυμπιακό 30.000 ευρώ, εκ των οποίων 20 αφορούσαν
το μασκοφόρο που μπήκε στο γήπεδο και ναι, ναι. Στους παίχτες της Ξάνθης. Αναβολή πήρε ο Ολυμπιακός λοιπόν. Συνεχίζω και σου λέω ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτό που εδώ και 2-3 μέρες λέτε ότι πάει να πάρει αναβολή για την Κυριακή. Δεν βλέπω καμία κίνηση, τίποτα το παραμικρό του Ολυμπιακού. Μόλις το λέτε. Εγώ χρήσατε από τη συγκεκριμένη ομάδα και την ΑΕΚ μετά τα προπέρσι να περιμένουν τα πάντα. Καλά, και αν περιμένω. Δεν δω τη σέντρα του αγώνα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ελπίζω να είναι ο Πάοκ τόσο ψηλιασμένος για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά λες ότι πάει να πάρει αναβολή. Δεν βλέπω καμία. Βλέπεις κάποια κίνηση, κάποιο χαρτί, κάποιο έγγραφο, κάποιο αίτημα, τίποτα δεν βλέπω. Δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό. Είναι ικανό Σάββατο βράδυ να βγει ο Αβγενάκης και να βρει κάτι και να πει για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειας της χώρας, δεν θα γίνει το ματς. Δεν θα γίνει το ματς. Σε αυτό συμφωνώ. Έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη και δεν με νοιάζει. Ναι. Ο Ολυμπιακός πάντως είπε ότι δεν προβλέπεται πουθενά αυτή τη τιμωρία για το μασκοφόρο. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά είσοδος ή έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο. Ο μασκοφόρος ήταν εκεί, έκανε το χαβαλέ του. Καλός ή κακός, έβγαλε τη μάσκα και έμεινε εκεί. Επιχείρημα. Δεν προκύπτει ούτε είσοδος του, ούτε έξοδος του. Είσοδο δεν από είχε. Την έκθεση του παρατηρητή, ούτε η ταυτοποίησή τα του. Τα ρούβλια από πάνω. Την κερκίδα. Εντάξει, φίλε. Χαβαλέ έκανε ο άνθρωπος. Χαβαλέ. Πολύ ωραίο χαβαλέ και έξυπνο χαβαλέ. Καλά, εδώ εσύ πήγες. Να δεχτούν και το χαβαλέ της Κυριακής αν υπάρχει χαβαλέ. Φίλε, στο Παοκάρης μπήκες οδηγός με τα δελτία. Στο 10. Ο οδηγός με τα. Δεν είναι φίλοι μου. Μπήκε ο οδηγός και τα δελτία μπήκανε. Δεν ήταν χαβαλέ αυτό. Δεν μπήκανε μέσα οι οπαδοί με το τιμόνι και το πούλμαν. Δεν ήταν χαβαλέ. Εκεί δηλαδή γιατί είναι χαβαλέ και το άλλο δεν είναι. Σας πειράζει. Αυτό σας λέω ότι δεν δέχεστε την κάζου. Θέλετε μόνο να την κάνετε. Θέλετε μόνο να την κάνετε. Όπως όλοι οι Έλληνες, Χρύσανθε. Θέλετε μόνο να κάνετε καζούρα. Αεροπλανάκι δεν πέταξες. Δεν το γούσταρες ως Παοξής. Δεν μπήκε ο οδηγός με τα δελτία και το πούλμαν. Κρατούσανε και τιμόνι. Είναι φοβερό. Τούρτα στο Λαμπριάκο. Τούρτα στο Λαμπριάκο. Δεν έκανες για το πέναλτι. Είναι φοβερό πάντως, Χρύσανθε, πως όταν αναφέρουμε στον Ολυμπιακό πετάγησε και ο Έλληνας. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Όσα σου είπα είναι Παοκάρης. Ναι. Στέριο. Όσο και να θες να το πας εκεί. Για τον Ολυμπιακό μίλησα. Ναι, αλλά και εγώ όταν ο Μάκης ο Μανάβης μίλησε για τον Ολυμπιακό μου, που άλλος δεν μην το λέω. Πω, τι ζούμε. Εγώ μιλάω για τον Άρη όμως. Η καζούρα θέλετε μόνο να την κάνετε εσείς. Δεν δέχεστε να την κάνουν την καζούρα. Θα τη δέχεστε κιόλας, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην δέχεστε την καζούρα. Ήμαρτον πια σε αυτή την πόλη. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Η καζούρα. Κορνήλιος Παλάς Χοτέλ. Έτσι. Μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα μείνει ο Ολυμπιακός. Υψηλό επίπεδο. Ναι, με τον Κόρνη, το φίλο μου, δύσκολα. Υψηλό επίπεδο σέρβις, άψογη εξυπηρέτηση, άνετη και μοντέρνη διακοσμένη χώρη. Γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, άνετη χώρη πάρκινγκ. Πολύ σημαντικό. Κέντρο απόκεντρο, μόλις 10 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είπαμε. Και βεβαίως, ό,τι πρέπει για άνετη διαμονή και χαλάρωση. Κρατήσεις, τι βλέπεις πάλι, τις τσικνοπέμπτες. Που τρώνε τα λουκάνικα. Ναι, εντάξει. Ναι. Εμείς θα πάμε στον Κορνίλιο. Λουκάνικα έχει στον Κορνίλιο να φάμε. Πρωινό θέλω με λουκάνικα. Είναι μερακλής ο Κορνίλιος. Είναι. Και η οικογένεια όλη, να ξέρεις. 2-31-07-23-700 και κορνίλιοςπαλάς.gr. Πρέπει να πας. Πρέπει να πας. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο στέριο στο ρεπορτάζ και τα λοιπά. Οτιδήποτε. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα τα υπόλοιπα. Νομίζω είναι καθοπιστικός και ο κύριος Γαβριλίδης. Και ειδήσεις έδωσε. Και ειδήσεις έδωσε, μας βοήθησε. Και πρέπει να αντιληφθείτε όλοι, παιδιά, ότι θα κάνουμε και την καζούρα μας όλοι. Θα μου κάνετε και θα κάνω και ο Κώστας, το Στέργιο, ναι, και ο Στέργιος βέβαια, εμένα. Όλοι. Ούτε νομίζω ότι ξεφεύγουμε από τα όρια οτιδήποτε. Ούτε βρίζουμε, ούτε προκαλούμε οτιδήποτε. Απλά μπορούμε να έχουμε και διαφορετική άποψη. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε Πάο και FM, ούτε Άρης FM εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρα FM. Μόνο Ήρα FM είμαστε. Μόνο Ήρα FM. Μόνο Ήρα FM. Μπήκαμε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε εδώ στο Λίμπερο 107,4, παρέα με Στέργιο, με Κώστα, με όλους εσάς. Το Πιτσόσκυλο στέλνει. Ναι. Στέργιο υπομονή, Κώστα, ξέρεις εσύ, κλείσατε. Χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο σου να δούμε κάτι, ρε, εσύ λέει στα ηχεία μας. Φίλε, τι, δεν έχω κάνει κάτι εγώ. Ίσως επειδή είναι, κοίταξε, επειδή είμαι στο κεντρικό, ίσως να είναι λίγο πιο δυνατό. Τι να πω, να ανεβάσω λίγο τα παιδιά. Δεν ο Δημήτρης. Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Ο Χρύσανθος είπε πως δεν έχει προκαλέσει ποτέ, αν δεν κάνω λάθος, αν εννοεί το ραδιόφωνο. Μπορώ να πω πως είναι απλά ένα ψέμα. Αν μιλάει για την εφημερίδα που έγραφε πριν λίγο καιρό, ας μας πει τι πραγματικά σημαίνει εκείνο το ήτα μη, νη, σίγμα, γάμα και ας αφήσει τις γεωλογίες. Αν ήταν για να μας γαλουχήσει, όπως είπε, δεν ήταν θέμα να το γράψει. Μια συμβουλή, σταμάτα να φωνάζεις, δεν μπορούμε να ανεβάζουμε τη φωνή συνέχεια, καθόμαστε να ηρεμήσουμε και κλείνουμε το με πονοκέφαλο. Είναι αν κάποιος μία... αντικείδηκε. Και έπρεπε να φωνάζει, αυτός είναι ο Κώστας που τρεις φορές τον έριξαν χωρίς λόγο. Έτσι. Να διαβάσω και όλα αυτά τα μηνύματα που έχουν στείλει και οι Αριανοί τα αντίστοιχα τα Facebook. Έλα ρε παιδιά, το τώρα. Απλά να πω για το ΙΤΑ ΜΗΝΗ ΣΥΓΜΑ ΓΑΜΑ. Χαίρομαι που οτιδήποτε γίνεται με τον Άρη μου το χρεώνουν σε μένα. Διότι δείχνει ότι
με υπολογίζουν. Παρ' όλα αυτά, ούτε εκδότης ήμουνα της εφημερίδας, ούτε είναι δικό μου κείμενο το συγκεκριμένο. Το κείμενο ήταν στην τελευταία σελίδα του εκδότη του Ηλία του Πόπη, που και το έγραψε και το υπέγραψε. Και το υπέγραψε. Δεν ήταν ένα κείμενο, δηλαδή, Άρης είσαι. Ναι. Μπορεί να μου χρεώσει πράγματα στο Λαμπαοτάρης, που είναι το site δικό μου και του Αλέξη. Ναι. Αλλά τη Άρης είσαι είχα τη σελίδα 3. Και σε κάποιες φορές και σε κάποιες άλλες με την υπογραφή μου πάντα. Ναι. Άρα γιατί μου χρεώνεις εμένα κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου? Δηλαδή είναι σαν να χρεώνω εγώ στο Σταύρο, ας πούμε, ή στο Στέργιο, οτιδήποτε γράφεται ή λέγεται στη Φόρτσα. Παρόλο που εκεί ο Σταύρος είναι μέτοχος. Εγώ δεν είμαι μέτοχος στην Άρης είσαι. Δεν είναι δικιά μου εφημερίδα. Τη δική μου σελίδα είχα μόνο, φίλε μου. Ναι, δεν έχω προκαλέσει ποτέ, φίλε μου. Δεν έχω βρήσει ποτέ. Ούτε στο Facebook μου, ούτε στο Instagram μου, ούτε στο ραδιόφωνο. Το αν κάποια φορές λέω πράγματα τα οποία δεν σας αρέσουν, δεν είναι πρόκληση αυτό. Και θέλω να τα διαχωρίζετε αυτά τα πράγματα. Και έχω απέτηση, όπως δέχομαι την καζούρα από όλους εσάς, να τη δέχεστε κι εσείς, αν θέλετε να το σοβαρέψω κιόλας. Αλλά εσείς δεν τη δέχεστε. Αυτό είναι το μόνιμο παραπονό μου. Και πάντα ήταν, σε όποια εκπομπή κι αν έχω κάνει, με όποιον κι αν έχω κάνει. Δεν δέχεστε ποτέ την καζούρα. Θέλετε μόνο να την κάνετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Τέλος πάντων. Και κακώς το έχουμε πάει και εκεί. Ο φίλος ο Κώστας απαντάει και λέει: δεν είναι η ένταση η φωνή σου που ενοχλεί, είναι που είσαι η φωνή της αλήθειας που τους ενοχλεί και σου λένε να χαμηλώσει ένταση. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο οποίος σε σχέση με σένα, Στέργιο, λέει: κολ καφέ, σκέψου τι λέω, ή έστω Τζορμπατζόγλου, γύρνα πίσω και τηλεφώνα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Ο άλλος σου λέει, ας πούμε, να ξεστραβωστομιάσεις εσύ και να χαλάσεις. Θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, να διαβάζουμε ένας τι λέει για τον άλλον. Παιδιά, και οι Αργιανοί και οι Υπαοξίδες, το κλείσω εγώ. Και οι Αργιανοί και οι Υπαοξίδες, τι να κάνουμε. Θα ακούσετε και το Στέργιο, θα ακούσετε και το Χρύσανθο. Αν θέλετε να ακούτε μόνο ΠΑΟΚ 24 ή μόνο Λαμπαοτάρης ή μόνο Ηρακλής 1908, υπάρχουν και αυτές οι εκπομπές. Του Ηρακλή δεν υπάρχουν βασικά, γι' αυτό έχουμε τον Κούση εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές. Βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Ας το κλείσουμε όμως αυτό το θέμα. Δεν οδηγεί πουθενά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που λέω εγώ δεν αρέσουν στους Παοξίδες, αυτά που λέει ο Στέργιος δεν αρέσουν στους Αργιανούς. Θα μας ακούτε και τους δύο και θα κρινόμαστε καθημερινά όλοι μας. Και τελείωσε η υπόθεση. Ενώ αυτά που λέω ο Κούσης αρέσει όλους. Κώστα. Ναι, ναι, ο Ισαποστάκιας. Λέει ο άλλος τώρα. Εμείς να δεις τι υπομονή έχουμε κάνει με τον Ταμπλούχο. Παιδιά, παιδιά. Λοιπόν. Όλα καλά. Συνεχίζουμε. Η δισογραφική είναι η εκπομπή, είπαμε. Άμα να την κάνουμε να μαλώνουμε και να μιλάμε και τα λοιπά, απλά πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Για όλα τα ζητήματα. Ο Κώστας λέει: λογικό είναι από ΑΕΚ Ολυμπιακό να περιμένει ο Στέργιος μέχρι τελευταία στιγμή να προκύψουν αλλαγές. Όπως λέει τη φορά που 5 ώρες τον αγώνα με την ΑΕΚ και κλεισμένον έγινε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε στην Τούμπα. Ο Στέργιο. Είναι ένα point αυτό. Νομίζω. Που άλλαξε η απόφαση. Που άλλαξε η απόφαση το βράδυ του Σαββάτου. Σημερώματα. Ναι, να πω κάτι. Ναι, αλλά ήταν καθαρογραμμένη η απόφαση και. Να πω κάτι. Πότε έπρεπε να αλλάξει? Εγκαίρος. Σαν του Άρη με την νίκη Βόλου που ακόμα την περιμένουμε. Εγκαίρος. Ακείνο άλλο πάλι κι αυτό. Η έφεση εννοείς. Πού είναι η απόφαση εκείνη? Φίλε Κώστα και το Ιβιτσόσκυλο και ο Θαλαμοφύλακας στείλαν μηνύματα στην εσεμεσχέρα του Λίμπερο. Γιατί λέει, του διάβασε τα μηνύματα του Ιβιτσόσκυλο και του. Πώς του λένε? Και του Θαλαμοφύλακα. Και δεν διάβασα τα δικά μας. Δεν διάβασα όλα τα μηνύματα. Θα έχουμε και αυτά τώρα. Έχει στείλει 15 στο Facebook. Θα έχουμε και αυτά τώρα. Παιδιά, έχουμε σε μεσχέρα όπου στέλνετε μηνύματα. Πού, Κώστα? FM κενό. FM κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Έτσι. Για αυτόν που έβριζε τον ένα δεν το διάβασε ο Στέργιος. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και κερδίζουμε. Είπαμε για το κύπελο. Πρωτάθλημα, τι γίνεται, Στέργιο, τι πώς πάει, να πούμε αγωνιστικό λίγο. Γιατί φτάσαμε Πέμπτη τώρα. Έχουμε μάτς την Κυριακή. Κοίταξε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εισιτήρια δεν υπάρχουν. Ωραία. Sold out. Και, sold out. Και το λέω και για τους φίλους μου που με έχουν ζαλίσει λίγο, λογικό είναι. Sold out. Τους είχαν ενημερώσει εγκαίρως όλους. Για τα playoff θα έχουμε και έξτρα από Ιντερβέτεν. Κανόνισα. Τη τελευταία στιγμή, όπως μπορεί να βρει ο καθένας, καλή υπομονή και καλή τύχη σε όλους. Ναι. Είναι το παιχνίδι που αν είχε η Τούμπα και 45.000 κόσμο μπορούσε να φιλοξενήσει, πάλι τα εισιτήρια δεν θα φτάνανε. Το έχουμε ξαναπεί από πέρσι, υπάρχει αυτό το έργο. Αυτοί που είναι ήσυχοι είναι μόνο οι κάτοχοι των διαρκείας. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι και ο Βιερίνια και ο Γιαννούλης προπονήθηκαν κανονικά χθες, άρα δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Αμπέλ Φερέιρα. Μακάρι αν φώτεροι
να προπονηθούν κανονικά μέχρι και Σάββατο μεσημέρι, γιατί και ο Γιαννούλης και ο Βιερίνια είναι υπερπολίτιμοι για τον ΠΑΟ και το παιχνίδι της Κυριακής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι Ολυμπιακός Άρσεναλ στις 10 το βράδυ. Είμαι πολύ περίεργος να δω τις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς και πόσους θα αφήσει εκτός, αν αφήσει εκτός, και ποια θα είναι η διαχείριση που θα κάνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει και να αφήσει εκτός 4 βασικούς και 5. Είναι μεγάλο το διακύβευμα όταν είσαι στους 32 με την Arsenal και πολύ μεγάλο το Δέλερ να βρεθεί στην επόμενη φάση. Αλλά σίγουρα θα πάρουμε μια γεύση για το πώς σκέφτεται το παιχνίδι της Κυριακής ο Πέδρο Μαρτίνς. Δηλαδή, μια απλή έτσι σκέψη, γίνεται να παίξει ο Βαλμπουενά δύο παιχνίδια με ένταση στην ηλικία που βρίσκεται μέσα σε 3-24 ώρα. Μου φαίνεται δύσκολο για παράδειγμα. Ναι. Ο Φορτούνης είναι από τραυματισμό, μπορεί να παίξει αυτό 90 λεπτά γεμάτα. Τέλος πάντων, θα δούμε τις επιλογές του Ολυμπιακού το βράδυ. Έχουν λύσει αυτή. Μεταγραφές δεν τους πρόσεξα πολύ τι κάνανε. Κοίταξε, έχουν πάρει το Σουδανί χάσανε. Έχουν πάρει και απώλεια. Ναι, έχουν πάρει πολλά από το Χασάν στα τελευταία τρία παιχνίδια που τους έχει βγει λίρα 100. Καλή επιλογή αυτό. Και η αποχώρηση του Ποντένσε νομίζω έχει προκαλέσει ανισορροπία στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι ούτε ο Λάζαρος ούτε ο Φορτούνης είναι στην κατάσταση που θα μπορούσαν να είναι βάσει τη ποιότητά του. Είναι και οι δύο ψάχνονται. Ναι, θα βγουν σιγά σιγά. Δηλαδή ήδη είναι ένα μήνα που γύρισε ο Φορτούνης. Δηλαδή στα playoff δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, εγώ μιλάω τώρα για το ματς Κυριακής. Τώρα μέχρι το playoff μπορούν να προκύψουν 1000. Το θέμα όμως είναι καλοί παίκτες. Και ο Φορτούνης και ο Λάζαρος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ότι το έργο του Ολυμπιακού θεωρητικά φαίνεται πολύ δύσκολο για να παίζει με την Arsenal πέμπτη βράδυ στις 10 και να έχει Κυριακή στην Τούμπα στις 7.30 ένα ακόμα παιχνίδι. Είπαμε, συγκυρία, αυτή είναι πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δηλαδή να το είχε προγραμματισμένο, δηλαδή να του έλεγε πες τι θες να γίνει, νομίζω τόσο ωραία δεν του καθότανε. Και πρέπει, είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Απ' την άλλη, μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, Στέργιο, μην το ξεχνάς, αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχουν κάνει καλή προετοιμασία το καλοκαίρι και έχουν γυμναστεί σωστά και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι έχουν ζητήματα να παίξουν. Έχουμε δει, χρειάζεται το αντίστροφο, να παίζει ο ΠΑΟΚ πέμπτη βράδυ, να επιστρέφει η Ελλάδα Παρασκευή ξημερώματα, να παίζει Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Και να μην αντέχει. Δεν είναι εύκολο. Άλλο όμως να πας εκεί που είχε πάει ο ΠΑΟΚ, που είχε πάει στην Αστάνα. Και είναι άλλο το Λονδίνο. Εντάξει. Έχει μια διαφορά και αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν υπάρχει Λονδίνο, υπάρχει η Καραϊσκάκη σήμερα. Στον Πειραιά παίζουν. Α, το λες το παιχνίδι εδώ. Ακόμα καλύτερα για αυτούς. Δεν έχουν και ταξίδι. Ναι, αλλά. Θα έχουν στη ρεβάνς. Για μένα το κλειδί είναι ότι παίζουν με μια αγγλική ομάδα που θα τους ψοφήσει το τρέξιμο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει, μπορεί να φέρει ισοπαλία, μπορεί να χάσει. Εντάξει. Αλλά η ενέργεια που θα δώσουν οι παίκτες που θα αγωνιστούν είναι βασική. Μέχρι το τέλος θα είναι απίστευτη. Δεν θα τους μείνει ανάσα. Άξα, αυτό είναι και λίγο αποψανατολιστικό για εσάς όμως, να ξέρεις. Γιατί εγώ δεν θεωρώ νομίζω, ότι σε αυτό το επίπεδο αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Εγώ το είδα από τον Άρη με την Νέα, πια δεν έπαιξε βέβαια με την Arsenal. Αλλά έπαιξε όλα του τα μάτς του κυπέλου πέμπτες. Με την ίδια μάλιστα ενδεκάδα και πήγε Κυριακή και δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε με την ΑΕΚ προχθές, ούτε στην Τρίπολη. Γιατί ακριβώς είχε γίνει καλή δουλειά το καλοκαίρι στην εγκύμναση και δεν είχα ζητήματα. Και μάλιστα ξαναλέω, με την ίδια δεκάδα. Δηλαδή, πολλοί συναριανοί μου το έχουν πει ότι καλά, πάλι την ίδια δεκάδα, δεν ξεκουράζει παίκτη. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά τους, παιδιά. Αυτοί είναι επαγγελματίες. Γυμνάζονται για αυτό το πράγμα. Παίρνουν τις βιταμίνες τους, τα σέα τους, τα μέα τους, τους χαλαρώνουν τα μηχανήματά τους, φτιάχνουν τα μπούτια τους, τα πόδια τους. Εμείς παίζουμε μπάσκετ. Έβαλα 5 τρίποντα Κώστα χθες. Έβαλε. Και διέλυσα χθες. Μπράβο. Και μετά βάζουμε ένα πάγο, ας πούμε, με λαστιχάκι. Αυτό είναι. Καμιά βολτά ρεν και αυτά τα αυτοκόλλητα που τα κλέβω από την κόρη μου που παίζει βόλεϊ, που τα κολλάς για να μην πονάς. Αυτό είναι. Έχουν όλη εκείνη την τεχνογνωσία για να είναι κανονικά επαγγελματίες. Γι' αυτό παίρνουν 500, 600, 700 και 800 χιλιάρικα. Για να μπορούν να παίξουν ματ πέμπτη Κυριακή. Ναι. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες περί. Τα μάτς με αγγλικές ομάδες είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θέλει όντως πάρα πολύ τρέξιμο. Και καπάκι θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Ναι. Και μετά θα έρθει στην Τούμπα και το κύπελο. Θα παίξει και ένα ενδιάμεσο πρωτάθλημα. Εντάξει, στα κοντά είναι όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον και ο Παναθηναϊκός στο Λονδίνο από τη στιγμή που ακολουθεί το μάτς της Τούμπας. Και μετά θα πας στο Καραϊσκάκι εσύ στις 23 Απρίλη. Και μετά θα ξαναπάς εσύ στο Καραϊσκάκι και θα ξαναρθούν αυτοί. Σκέφτεσαι να γίνει και εντωμεταξύ θα είναι 9 Μαρτίου το πρώτο μάτς για τα playoff. Σκέφτεσαι, θα παίξει όπως είπες, σκέφτεσαι να είναι και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την άλλη Κυριακή.
Δεν θα πάτε κιόλας. Έλα, μωρή, κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις μέρες παίζουμε με αυτούς. Πρώτη αγωνιστική κλήρωση, Κώστα, τον play-off. Oh. Θα γίνει μέσα στη εβδομάδα που έρχεται. Πάλι κλήρωση. Ναι, κλήρωση και τα μάτς. Το πρόγραμμα των play-off. Γεμίσαμε κληρώσεις. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι θεσμοθετημένο αυτό. Δηλαδή να λέει ο πρώτος με τον τέταρτο, οι αγωνιστικές θα έχουν βγει. Ναι. Εξ αρχής. Δεν θα έπρεπε. Άναψαν οι φουφούδες στη Βασιλόση Ηρακλείου. Εντάξει, και εδώ θα ανάψουν. Και εδώ θα ανάψουν. Λοιπόν, συγκρινή, παιδιά, θα φάτε. Μεγάλη επιτυχία. Θα φάτε κρέα, τα παιδιά. Την περιμένω πώς και πώς, γιατί πράγματι δεν έχω να φάω κρέα. Είμαστε όλοι στερημένοι από κρέας. Απίστευτο. Δηλαδή έχουμε να δούμε κρέας. Τι λαός είμαστε, φίλε. Τι λαός πραγματικά. Δηλαδή έχουμε φτάσει το πρωινό να τρώμε μπριζόλα με γάλα. Εδώ έχουμε φτάσει σαν Έλληνες. Και κάνουμε αμάν για. Τι λαός είμαστε πραγματικά. Πώς και πώς το μυαλό μας είναι δηλαδή στο χαβαλέ και στο τέτοιο. Κοίταξε, παρότι ο Κώστα, εγώ είμαι vegan. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην έχει φάει κρέας τα τελευταία 10 χρόνια μία μέρα. Μία μέρα. Σερί. Όχι, δηλαδή από το δεν πρωί μέχρι το βράδυ. Καλό. Δεν είναι καλό, εντάξει. Θυμάσαι τον εαυτό σου, Κώστα. Όχι, ναι, θυμάμαι. Κάθε μέρα δεν τρώω. Το κρέας είναι και τα λαντικά, είναι όλα αυτά. Αυτό εννοώ. Δεν σου λέω κάθε μέρα να τρώω μπριζόλα και. Και τα ζωικά, γάλα και τέτοια εννοεί. Γάλα όχι. Γάλα, όχι. Μιλάμε για αλλαντικά, μπέικον, όχι. Για ζαμπόν, όχι, για λουκάνικα, για μπριζόλε. Τα έχει κόψει, ε. Τα κρέατα, ναι, σχεδόν κάθε μέρα τρώω όντω, αλλά προσπαθώ να το κόψω λίγο. Τη φαμίλια. Πού θα μα πα και πού έκλεισε και τέτοια. Πουθενά σήμερα. Θα φάμε το μεσημέρι, πες στο Λίμπερο. Ελάτε. Σήμερα θα πάω τη φαμίλια στο Κατσάνιο, γιατί έχει. Ποιο Κατσάνιο. Τσικνομπλέμπτη από τις 2 μέχρι και το βράδυ στο Κατσάνιο. Ο Ηρακλής ψήνει. Τώρα το βγάζει αυτό ή είναι. Το Τσικνομπλέμπτη, όχι, το βγάλαν τα παιδιά. Το έκλεψα εγώ. Το λέω τέλος πάντων. Μάλιστα, είναι το σλόγγαν. Εκεί θα πας στην οικογένεια. Ναι, περάστε από εκεί όλοι. Σύζυγο, εκεί δεν την πας. Δύσκολα λέω εγώ. Όχι, έρχεται. Φιλοϊρακλειδού είναι. Ναι. Βέβαια. Πάοκ είναι η γυναίκα του. Άστα να λέει. Εντάξει, Πάοκ ήταν, ναι, αλλά είναι Φιλοϊρακλειδού πλέον. Την έκανε, την άλλαξε. Δύσκολα. Αλλά δεν ασχολείται, εντάξει. Δεν ασχολείται. Λοιπόν, Τσικνομπλέμπτη στο Κατσάνιο και στο Ιβανόφιο όλη τη μέρα σήμερα. Ήδη οι φουφούδες και εκεί έπιασαν φωτιά. Ξεκινάει και εκεί το γλέντι. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Ναι. Και θα είναι και. Και το βράδυ πολύ ανάστημα. Και παίκτες από όλα τα τμήματα, αθλητές και τα λοιπά. Και το βράδυ, αχ, καλέ. Μια που δεν γλεντήσαμε, Στέργιο, τις προηγούμενες μέρες. Μια που δεν βγήκαμε Παρασκευή, Σάββατο και τα λοιπά. Ναι, σήμερα, ναι, ευκαιρία. Ευκαιρία. Και μετά καθαρά Δευτέρα, μετά το καρναβάλι, πού θα πάμε το καρναβάλι και τα λοιπά. Ναι, και το βράδυ που έκλεισες, πρωτοχρονιά που έκλεισες, Αγίου Βαλεντίνου που έκλεισες και αυτά. Όλα από σένα περιμένουν κοντά. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Τραβάς και εσύ. Τάνει, δουλέψτε και λίγο. Ο 464, Χρήσανθε, αν θες απάντησέ μου δίχως ίχνος ηρωνίας από μέρους μου. Με το φαγωθήκατε με το Χρήσανθο. Πώς νιώθεις που τα λόγια σου χρησιμοποιούνται από Ολυμπιακούς σαν επιχειρήματα. Αυτό είναι το ερώτημα του φίλου του 464. Θα σου απαντήσω ακριβώς με απόλυτο σεβασμό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν τα λόγια μου χρησιμοποιούνται από Ολυμπιακούς, Παοξίδες, Αριανούς ή Ηρακλειδείς. Με ενδιαφέρει αν αυτό που λέω είναι πραγματικότητα. Αν είναι αλήθεια και το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός, σημασία έχει το χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός ή ότι είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν πεις εσύ κάτι και το χρησιμοποιήσω εγώ, γιατί εγώ χρησιμοποίησα. Στο πρώτο, και από εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, μία τοποθέτηση του Μάικ του Μανάβη. Έτσι. Γιατί τη χρησιμοποίησα. Γιατί μου άρεσε. Γιατί είναι κάτι που έλεγα και εγώ τα προηγούμενα χρόνια, ή το υπονοούσα ή οτιδήποτε άλλο. Ή τέλος πάντων είναι στα πλαίσια της καζούρας που κάνει ο Αριανός στον Παοξή για τον Ολυμπιακό, που αυτή την περίοδο την κάνετε κι εσείς. Γιατί αυτό μου λες τώρα. Αν είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέω και το γράψει το 10, επειδή το γράφει το 10, δεν πρέπει να το υιοθετήσουμε. Ή αν να το πάω ανάποδα, γιατί το έχω δει ότι βγαίνουν και κανένα δύο και το λένε. Αν γράψει κάτι αληθινό το 10 και το πάρω εγώ και το αναδημοσιεύσω, αλλά είναι αληθινό. Επειδή το γράφει το 10, δεν πρέπει να το αναδημοσιεύσω. Πρέπει δηλαδή να δημοσιεύω μόνο από το SDNA. Όχι, με την ίδια σου λογική, οτιδήποτε σωστό πει το Open ή οποιοδήποτε άλλο μέσο του Ιβάν. Και είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Εγώ θα πρέπει να το απορρίψω. Όχι, εννοώ, ότι το είπε το ΟΠΕΝ. Εννοούν ότι τα επιχειρήματά σου είναι ίδια με το Ολυμπιακού. Αφού με ακούνε και τα έχουν, αφού δεν ξέρουν να τα βγάλουν μόνοι τους, δεν τους κάνω. Ναι, μήπως ταυτίζεστε οι θέσεις σας και τα λοιπά. Σε ορισμένα θέματα σχέση με τον ΠΑΟΚ, φυσικά και υπάρχει ταύτιση θέσεων. Εσύ και τι με τον ΠΑΟΚ, όπως το παρελθόν ο ΠΑΟΚ είχε ταύτιση θέσεων με τον Ολυμπιακό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
και ψήφισε το Μαρινάκι για πρόεδρο της Λίγκας. Τα συμφέροντα των ομάδων καμιά φορά είναι όντως κοινά. Φυσικά. Αλλά... Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Καρυπίδη. Σωστά. Ναι. Και συμφωνεί σε ορισμένα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Στο αντίπαλο δέος στην πόλη που είναι ο ΠΑΟΚ. Επίσης παιδιά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο ΠΑΟΚ που λέει χάρτινη και τέτοια. Ναι. Δεν έκανε σύμπραξη με τον Μελισσανίδη για να πλήξει το Μαρινάκι. Μόνος του πήγε να τον κοντράρει. Και μετά μαλώσανε. Και με τον Αλαφούζο. Τότε γιατί δεν ήταν χάρτινη. Τότε γιατί δεν λέγαμε αυτά που έκανε η ΑΕΚ στο παρελθόν. Έτσι είναι οι ομάδες. Είναι χάρτινη. Έτσι είναι οι ομάδες. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες στο περιβάλλον που λειτουργούν προσπαθούν να βρουν συμμάχους. Εδώ ψάχνουν να βρουν στην εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ ποιος είναι της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Φοβερό. Και τα έχουν γράψει κατά καιρούς πόση ήταν η αναλογία. 7-2-1. Άρα δεν κατάλαβα γιατί πρέπει αν κάτι. 7-2. Το λέω και εγώ και ο Ολυμπιακός να είναι με αυτό. Αν είναι η αλήθεια. Αν είναι ψέματα. Αυτό είναι το θα θέμα. Συμφωνήσω. Αν είναι ψέματα δεν πρέπει να το υιοθετήσω. Αυτό είναι το θέμα ότι στην Ελλάδα η αλήθεια έχει πολλές όψεις. Εντάξει. Και όπως μας βολεύει. Άκουσε τι είπε ο κύριος Γαβριλίδης. Τι είπε. Ότι έχουν λέει πολλές κάμερες που τα βλέπουν. Δηλαδή ο Κουμπαράκης από κάποια κάμερα είδε ότι δεν είναι πέναλτι του Φετφατζίδη. Ότι αυτή την εντύπωση έχει ότι. Ίσα ίσα. Θα έπρεπε από τις πολλές κάμερες. Μπορεί να έχει κι άλλη. Τι. Μπορεί να έχει άλλη οπτική, σου λέει μπορεί να είδε ότι δεν τον πάτησε. Πώς γίνεται αυτό. Είπε δεν μίλησα μετά. Μήπως δεν είδε, μήπως και δεν τον τράβηξε τη φανέλα. Η άλλη οπτική τι είχε. Ότι δεν έχει το χέρι πάνω στη φανέλα να την τραβάει του Λάρσον. Ναι. Τι ναι. Ωραία. Τι να πει ο άνθρωπος. Ας μην μείνουμε τώρα πάλι στη φασεολογία, στη φασεολογία. Η φασεολογία. Γιατί τέτοιες φάσεις χρησιμοποιούνται στην μικρή περιοχή τη φρασεολογία. Σε κάθε κόρνερ είναι πέναλτι κανονικά. Ο Κουμπαράκης, ο οποίος είναι, είναι ο ΒΑΡ στο Ολυμπιακό Αστέρας Τρίπολης. Σε κάθε κόρνερ. Με τον Μπαράλε στο τράβημα της φανέλας. Είναι πέναλτι. Σε κάθε κόρνερ είναι πέναλτι. Ναι, αλλά η φάση είναι. Αυτό λέω Κώστα. Ακριβώς είναι αυτό που λέω εδώ και δύο χρόνια για το ΒΑΡ. Αυτό που λέω εδώ και δύο χρόνια για το ΒΑΡ. Ναι. Ότι σε κάποιες φάσεις γυρίζουν τη φάση πίσω. Και δίνουν το πέναλτι. Σε όσες θέλουν. Σε όσες θέλουν. Ναι. Και στις άλλες γυρίζουν τη φάση πίσω για να μην δώσει το πέναλτι ο Σκουλάς στο Άρης Λάρισα. Και λέει ότι έγινε φάουλ. Και έγινε φάουλ. Μπράβο. Λεπτά. Στο όφι προχθές, στον όφι προχθές, βγαίνει ο τερματοφυλάκας και είναι την παλάξη στην περιοχή του όφι, στο 25. Και γυρίζει τη φάση 1,5 λεπτό πίσω, σε φάση μπροστά στα μάτια του που έκρινε ότι δεν είναι φάουλ και δίνει φάουλ. Για να μην τον αποβάλει. Άρα, νομίζω το βάρο. Άρα, αν χρησιμοποιεί το βάρο διαιτητής για να βρίσκει μία αφορμή για να ακυρώσει για να μετρήσει γκολ, είναι ακόμα χειρότερο από σιγά πριν. Σιγά τον κόσμο που έχει στο τέτοιο, είναι νωρίς ακόμη, ρε παιδιά, τι τα δείχνουν. Μία μισή ώρα, σιγά είναι, το ετή, σιγά. Κάτσε να βάλω ένα break από αυτό, κάνα σου βλάκι. Ο Χαλιάπας. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Στέργιο, πήγε κάτι να πει. Ναι, για να πει πάνω στον πέρα. Στο πέναλτι του Μπαράλε δεν θυμάμαι να φώναζε και τόσο. Το θυμάμαι, το μπορεί να κάνω και λάθος. Είπα ότι είναι πέναλτι. Γιατί να φωνάξω. Τι να φωνάξω. Μην νοιάζει, δηλαδή, τι να φωνάξω. Είπα ότι είναι καθαρό πέναλτι. Τι άλλο να πω δηλαδή. Δηλαδή, εσύ δεν βγήκε σε φώναζε για το Άρης ΑΕΚ. Είπε ότι είναι πέναλτι. Και αυτό δεν καταλαβαίνετε. Θα βγαίνω εγώ να φωνάζω για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Είστε 150 που το φωνάζετε. Και φωνάζει και ένα και τα άλλα. Αφού σου αρέσει η δικαιοσύνη, πρέπει όταν είναι τόσο. Είπα ότι είναι πέναλτι. Τι άλλο να πω δηλαδή, ρε φίλε. Και το ξαναλέω τώρα. Ότι ήταν πέναλτι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Τότε λέγατε ότι το Κουμπαράκης είναι του Ολυμπιακού. Αφού είναι του Ολυμπιακού και εγώ είμαι του Ολυμπιακού, γιατί δεν τα έδωσα τα πέναλτι μου. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να είναι πάντα κάποιος κάποιος. Όχι, απάντησε μου λίγο. Τότε λέγανε όμως ότι ο Κουμπαράκης είναι του Ολυμπιακού. Ναι. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Αφού και εγώ είμαι του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί δεν μου έδωσα τα πέναλτι προχθές. Γιατί μετά πήγε με την ΑΕΚ. Α. Έγινε. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ο Κώστας λέει, ωραία, θα στέλνω κι εγώ. Μηνύματα στο SMS χέρα για να ενισχύσω τη μοναδική εκπομπή που λέει την αλήθεια. Όχι, δεν είμαστε μοναδικοί. Όχι, εντάξει. Πολλοί λένε την αλήθεια. Εμείς λέμε τη δική μας αλήθεια όπως το κρίνουμε με βάση τα γεγονότα. Έτσι. Στέργιο. Πάμε στο break. Ο Στέργιος έχει μια φάτσα τσικνοπέμπτης. Γιατί είναι, τι έκανε ο άνθρωπος. Ο Στέργιος τι θέλει. Ο Στέργιος λέει Στέργιο, τα δικά του, εγώ τα δικά μου. Εγώ μαζί σου να ξέρεις. Δεν το βλέπω Στέργιο. Αυτός πέταξε το πιο τέτοιο, αυτός εγώ το πέταξε. Μαζί σου Στέργιο να ξέρεις. Η Σιγάνο Παπαδιά. Όχι, εννοώ ότι τον κατανοώ. Εμένα δεν με κατανοείς. Και εσένα σε κατανοώ. Η υπομονή Κώστα, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Οι Αργιανοί και οι Ηρακλείδες έχουμε μεγαλύτερη ITWH. ITWH. Με 100 εκπομπές στο ραδιόφωνο με παραγωγούς δικού σας. Ο Αργιανός και ο Ηρακλειδέας έχει μεγαλύτερη υπομονή. Γιατί ανοίγει το μικρόφωνο και ακούει δύο Αργιανούς, έναν Ηρακλειδέα και 25 παοξίδες να μιλάνε στα ραδιόφωνα. Σωστό. Άρα μην λέτε ότι εσείς έχετε μεγαλύτερη υπομονή Σωστό. Από εμάς. Και όπως είπα κάποτε σε ένα διευθυντή, ας πούμε διευθυντή ραδιοφώνου που με απέλησε, ναι. Του είπα ότι αν ήμουν συντάκτης ΠΑΟΚ, θα έμενες. Ακριβώς.
Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το έζησα και αυτό. Γι' αυτό ήρθες εδώ τώρα. Και πήρα το καπελάκι μου και έφυγα με ψηλά το κεφάλι. Συγγνώμη κιόλας. Μπροστά τα γεγονότα ήταν ακούσεις πάντως. Πάντα ακούσεις είναι μπροστά τα γεγονότα. Απλά σε μερικά. Σε μερικά άργησε λίγο. Έτσι. Λοιπόν συνεχίζουμε. Πάμε. Break και συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε. Δεν υπάρχει offside το Πουλίδο. Ο Ντομίγιος ο Πουλίδο. Διόχι! Στον αέρα είναι αυτό. Έμπειρος. Έμπειρος. Αυτές είναι μεταδόσεις. Α. Έτσι και τα έλεγα εγώ αυτά που λέει και ένας φίλος μου. 2-0-2-3, τι λέω. Εντάξει, μπερδεύτηκε. Τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω που έλεγε και ο Μάκης. Μπερδεύτηκε. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ στην Τρόικα. Έχουμε ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, πάω και είπες, τα είπες όλα. Προτραυματίες αυτά, Βιερίνια, Μάτος. Δεξιά θα παίξει αυτός. Δεν βλέπουν την ώρα να αγωνιστούν την Κυριακή τα παιδιά. Τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο Φερέιρα. Δηλαδή, θα βάλει πάλι το Βιερίνια στα δεξιά, θα αφήσει το Μάτος εκτός. Μια σκέψη είναι αυτή. Θα βάλει κανονικά το Μάτος που δεν έπαιξε τα δύο μάτς του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και θέλει να παίξει γιατί. Τον κρατάει. Οι μεγάλοι παίκτες θέλουν να παίζουν τα μεγάλα παιχνίδια. Θα βάλει και γκολ. Και να βάλει το Βιερίνια μπροστά από τον Γιαννούλη. Έχει. Έχει. Δύο-τρεις επιλογές γενικότερα. Ναι. Από τη στιγμή που ξαναλέω που και ο Ιβερίνο και ο Γιαννούλης είναι εντάξει, στη μεσαία γραμμή. Μάλιστα. Ο Μίση είναι διαθέσιμο, ο Μπίση Βαρθίνη είναι διαθέσιμο, ο Μαωρίσιο. Ποιο θα πρωτοπέξει. Ο Αγκούστο. Καλά, εσύ δεν νομίζω να υπάρχει θέμα να αγωνιστεί. Ο Ολυμπιακός ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός παίζουν όλοι. Ο Ολυμπιακός θα δούμε σήμερα, ναι. Ο Χασάν, ο Ελαραμπή και αυτοί που λένε. Όλοι. Ο Φορτούνης λέει, θα βάλει το Φορτούνι. Ο. Ξαναλέω, δούμε σήμερα τι θα βάλει με την Arsenal. Φορτούναρο. Και νομίζω θα έχουμε ένα δείγμα αύριο να σχολιάσουμε για το τι σκέφτεται ο. Πέδρο Μάρτινς για το μάτς της Κυριακής. Πάντως κόντρα στις προβλέψεις μέχρι τώρα Κώστα. Ναι. Νομίζω υπάρχει μια ηρεμία γενικότερα. Πέμπτη σήμερα. Στα γύρω-γύρω. Έχουν μάτσει άλλοι. Το δικαστήριο πήγε Δευτέρα. Εντάξει. Εγώ θα ξαναπώ μέχρι να δω τη σέντα του αγώνα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Όταν έχεις απέναντί σου τον Ολυμπιακό. Καλά, ναι. Επί ο οποίος το... επιστράτευσε έναν πλαισίου, ναι. Πρόπερση, έναν Ισπανό ηθοποιό. Που τον βρήκε αρχικά του χαρτί στην κουκούλα, μετά έπιανε τα μάτια του, μετά έπιανε το άνω χείλος, μετά το κάτω χείλος και έφυγε τελικά με κολάρο. Αρχίσατε πάλι. Να μην το πετούσε, ρε Στέργιο. Ναι, ρε Στέργιο. Να μην το πετούσε. Χάσατε το πρωτάθλημα, έτσι. Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί το πέταξα. Δεν τον πέτυχε εδώ και τον πέτυχε εκεί. Να μην το πετούσε. Δεν τα λέει ο Χρήστατος, παιδιά. Ο Κώστας τα λέει. Εν τω μεταξύ, χθες άκουσα από το YouTube την εκπομπή. Και μοιάζουν οι φωνές μας. Δεν το ξέρω. Τα χρεώνω όλα σε μένα. Παιδιά, ο Χρήστατος το είπε αυτό. Τι αστέριο πέσμα. Να ξέρετε. Ο Ολυμπιακός Λεωπάουκ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Νομίζω ότι γίνονται όλα τα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπει και δείκτης σε όλη την Τούμπα. Τα μέτρα έξω από το γήπεδο θα είναι πραγματικά δρακόντια. Εκατοντάδες αστυνομικοί. Δεν πρέπει κανείς να πλησιάσει το λεωφορείο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ικανοί να πατήσουν φρένο, να βάλουν όπισθεν και να φύγουν πριν καν μπουν στο γήπεδο. Εντάξει. Εντάξει, λίγο υπερβολική νομίζω, Στέργιο. Τι, ποιο. Είστε λίγο υπερβολική. Για ποιο. Να έρθουν να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν κανονικά. Σου για να έχει τα μισά. Εντάξει. Και όταν έχει δείγματα ότι δεν υπολογίζουν κανέναν. Εντάξει, μην ξαναλέμε σωστό, τα προπέρσινα. Έχει δίκιο. Είδηση. Επέστρεψε ο Μπράουν. Και ο Σμιθ. Και απολογείται. Ο Σμιθ τέλος. Δεν υπάρχει Σμιθ. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες από άλλες ομάδες τελειώνουν. θα ενημερωθείτε. Από ποιες, Κώστα. Εντάξει, μου έχει στείλει Κώστα ένα πολύ, πολύ πετυχημένο μήνυμα ένας φίλος. Για σένα προσωπικά. Μπράβο. Και τη σχέση σου. 6-9-37. Αριανός. 6-9-37 και τελειώνει σε 7-5. Ο οποίος λέει, ο Βασίλης. Δηλαδή, ο Ηρακλειδέας διευθυντής. Έδιωξε τον Κούση επειδή είναι ρεπόρτερ Ηρακλή. Δεν είπα εγώ από ποιο ραδιόφωνο, παιδιά. Και τι ζει αυτή η πόλη, ρε φίλε. Δεν είπα ότι είναι το συγκεκριμένο ραδιόφωνο ο συγκεκριμένος διευθυντής. Είπα λέει... ότι ένας διευθυντής. Εντάξει. Δεν είναι και χαζή. Γιατί. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο Κούσης 30 χρόνια δημοσιογράφος είναι. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Με έχουν διώξει από πολλές δουλειές. Από το άλλο φύγες μόνος σου, αν θυμάσαι.
Από πολλά έφυγα. Όπως και εγώ έφυγα μόνος μου. Από πολλά έφυγα μόνος μου και από πολλά με διώξανε. Πλάκα, πλάκα, και εγώ από όλα μόνος μου έχω φύγει. Εγώ από δύο με διώξανε, το λέω. Τι να κάνουμε. Δεν είναι ντροπή. Δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, είναι ντροπή οι λόγοι, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν τα έλεγες καλά, τι. Δεν ήμουν καλό παιδί, δεν ξέρω εγώ. Δεν έγλυφα, δεν ξέρω εγώ. Τι να πω. Μπορεί να μην έκανα και καλά τη δουλειά μου. Μπορεί να μην έγλυφες καλά. Να έγλυφες καλά, άσχημα. Μπορεί να μην ήμουν και καλός. Εγώ αυτό το έχω στο, σαν αυτοκριτική. Ναι. Σου λέει δεν δούλευες, εντάξει, θα πάρουμε άλλον. Πάρτε άλλον τώρα και. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Εντάξει. Στέργιο. Λοιπόν, είδηση ο Μπράουν του Άρη επέστρεψε. Μπράβο τον Μπράουν του Άρη. Και θα κληθεί σε απολογία. Τώρα τι πάνε να πει, θα κληθεί σε απολογία. Θα κληθεί σε απολογία. Why did you leave? Because I have a very serious problem. I left because my grandfather. Very serious problem. There are some murmurs. Ναι, δεν ξέρω. Αυτά θα τα ακούμε. There are some murmurs, αλλά. You have to respect your teammates and respect the fans. Yes, of course. I truly respect them and that's why. Yes, but we. I do not want to be paid for the next 3 months. Okay, so stay. Okay, my you man, are the best player. My man Ken. Today we have Chicken Friday. Λοιπόν. Chicken Friday. Chicken Friday. Chicken Friday. Λοιπόν. Ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό, σε τέτοιο επίπεδο ότι το Πέμπτη Κυριακή δεν έχει καμία σημασία εκτός αν είναι σε μεγάλο διάστημα διάρκειας. Σόσκυλο. Καλησπέρα σας, τροφή για σκέψη για όλους που κατηγορούν το Μέγκα. Μπορούν να δουν τον τέτο μεγαλομέτωχο. Πρώτος όμως Βαρδελογιάννη, δεύτερος Μαρινάκης, τρίτος αποσιοποιητικά ερωτηματικό. Ο Σαββίδης θεωρητικά είναι, αλλά δεν ξέρω, ισχύει. Κοίταξε, όταν ξεκίνησε. Τον Μποζιονέλο να ρωτήσουμε. Τι έχει παραχωρήσει με το χέρι σου ο Ιβάν Σαββίδης. Σε ποιον? Δεν γνωρίζω. Στο Μαρινάκη. όταν ξεκίνησε είχε 20 τόσο ο Βαρδελογιάννης, 22 ο Μαρινάκης και 19 ο Σαββίδης. Όταν ξεκίνησε, τώρα δεν ξέρω αν παραμένει το ίδιο. Και πώς παίζει. Anyway. Αυτοί κάνουν τα παιχνιδάκια τους και εμείς καθόμαστε και μαλώνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, το καταλάβατε. Ευχαριστούμε. Θα το καταλάβετε κάποια στιγμή καλύτερα. Αυτοί παίζουν. Υπάρχουν δημοσιεύματα και εμείς, τώρα μια γρήγορη έρευνα που αναφέρει ότι το 17, όταν ακριβώς 17, ναι. Οκτώβριο του 17, πούλησε τις συμμετοχές του σε Ρώσο επιχειρηματία επικεφαλή της εταιρείας Ελνόβο ονόματι Καβάντεφ. Καβάντεφ. Αυτά διαβάζω τώρα. Άρα δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Πώς τον λέγανε τον Παρέθητο? Πώς τον λένε, Καλπαζίδη. Καλπαζίδοφ. Στο Ρώσο Καλπαζίδοφ. Εντάξει, γελάει. Γελάσαμε πάλι, Στέργιο. Σε Ρώσο επιχειρηματία που ήρθε να πάρει το Μέγκα. Και δεν έχει καμία σχέση με το. Και ο Μαρινάκης θα πούλησε σε έναν πυρεώτη επιχειρηματία. Που δεν έχει κυριαρχική επιρροή. Ναι. Στέργιο. Και Χρύσανθε. Βάλε να δούμε Ολυμπιακάρα. Oh. Ολυμπιακάρα, κοίτα, κλακ. 2-0. Α, 2-3 τι λέω. Το καλύτερο το έκανε ο φίλος μου ο Μαγουλάς, ο μπασκετικός. Εκείνο ήταν το καλύτερο. Τσόρι out. Εκείνο το καλύτερο. Μαζί στον Αλφα ήμασταν. Που έχει το με τον Παναθηναϊκό. Δεν μας βλέπει ο Τάσος τώρα. Ναι. Στην Ολυμπιακή Επιτροπή του Κατάρ είναι εδώ και χρόνια. Κώστα μου είπε εκεί να πάω. Θα γλίτωνε, Στέργιο. Στέργιο, θα γλίτωνε. Τώρα. Γιατί δεν πήγες? Με 4 παιδιά να πάω στο Κατάρ. Εντάξει. Με 5 χιλιάρικα που θα έπαιρνε. Πολλά περισσότερα. Λοιπόν, και δεν πήγες, Βλάς. Με 5 χιλιάρικα παίρνω το Λίμπερο, ρε φίλε. Σωστό. Εντάξει, κάποιοι τα δίνανε τα 5 χιλιάρικα. Sorry. Oh. Αποκλείται να το χάσει, δεν το χάνει με τίποτα ο Ολυμπιακός. Εδώ περνάει μπροστά. Νίκος Παπαδόπουλος. Τι Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν το ξέρω, τον Νίκο. Α, ναι, μου το πες, Το έχω, το βάλα κιόλα να πει. Πέτα, το βάλω το. Που το έλεγε να μην το πει. Μην το λε. Ο Μπρούνο Γκάμα δεν έχει χάσει ούτε ένα πέναλτι. Ο πρώτο κόρε του Άρη. Σταμάτα του λέω. Αυτός που ξέρει τον τρόπο, Μπρούνο Γκάμα δοκάρι. Άντερε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Χριστίνα Βραχάλη. Χθες ο Παναθηναϊκός, απίστευτο ξέσπασμα. Παιδιά, το link up πήρατε. Ναι, όντως. Λες και πήραν το πρωτάθλημα. Το link up που έχει πάρει ο Ηρακλής 90. Εν τω μεταξύ, είδες όμως τι μάτς κερδίσανε. Το μάτσα μάτς ήταν επικό. Τι μάτσε, χάσανε 2-3. Οι άλλοι τι κερδίσανε. Χάσανε, κερδίζαν 2-0 ο Παναθηναϊκός. Και τους έκανε 2-3 ο Ολυμπιακός. Τους έκανε 2-3 και λες τελείωσε, τώρα το έχουν πάρει. Και το πήρανε στο χρυσό σετ, στην τελευταία επίθεση. Ναι. Και πήρε ο Παναθηναϊκός τελικά. Εκεί που φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι. Ναι. Και έγινε μετά ο χαμός.
όσον αφορά του πανηγυρισμού, ενώ την έντασή του και όχι αρνητικά. Άδειο το κήπεδο, Κώστα. Το Μαρούσι είναι, τι άδειο, ρε, δεν τι γίνεται. Άδειε θέσει έχει. Εκεί γωνία δεν βλέπουν εκεί. Γιαννακόπουλο παρόν. Και πήρε το link πριν, up. Και γράφουν όλοι το link up, ένα κυπελάκι πιο και μεγάλο. Και το βράδυ είναι, θα και έγινε. Αλλά είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού μετά από χρόνια στου τίτλου. Στον ερασιτέχνη. Πόσα τέτοια έχει πάρει ο Ηρακλής? Χιλιάδες. Άμα το έπαιρνε ο Ηρακλής, ούτε καν θα υπήρχε εδώ πέρα. Στο Ertz Sports. Και γιατί έχει τόσο πολύ το Open? Τον Παναθηναϊκό. Με δηλώσεις κιόλας και τέτοια. Ναι, όντως. Και 10 λεπτά δηλώσεις δεν είχατε να κλείσετε, παιδιά. Μήπως. Το Open Ηρακλή έχει βάλει ποτέ ρεπορτάζ? Ποτέ. Όχι. Κάτι, ας πούμε, ότι ο Ηρακλής κέρδισε χθες 6-0 το Μπεντάλοφο. Ναι, τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκη. Το έχουν πει. Όχι. Στέργιο, έχουν πει ποτέ το Open? Για τον Μπεντάλοφο δεν έχω ακούσει. Γενικά. Ή η ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή κέρδισε χθες την Κηφισιά 3-2 στη Μίκρα. Το είπαν ποτέ. Δεν έχει πει το Open ούτε για το βόλεϊ του Πάου. Ότι κέρδισε το Φίνικα εχθές με 3-0. Γενικά το βόλεϊ δεν βλέπει πουθενά. Πριν από κάνα πλήν ενό τελικού, λίγα πείτε πρωταθλήματα. Για μπάσκετ. Α πούμε τι ειδήσει αυτέ τη Θεσσαλονίκη τώρα τι είπανε, λένε. Όσε φορέ έχουμε δει. Ναι. Και εδώ τίποτα. Μαζί και μπάσκετ δεν υπάρχει. Μπάσκετ. Δεν λένε για μπάσκετ. Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Στο μεταξύ, δεν πουλάει. Αφού εμείς δεν το πουλάμε, επίτηδες. Στο μεταξύ, χθες κατατέθηκε και ο φάκελος του ΠΑΟ για το νέο γήπεδο. Απλώς να γνωρίζετε ότι η διαδικασία για να εγκριθεί ο φάκελος από όλα τα υπουργεία και δεν είναι μόνο ένα. Ναι, εντάξει. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ χρόνο βασικά. Εντάξει. Ένα χρόνο. Υπουργείο μεταφορών και δεν ξέρω πώς λέγεται πλέον, γιατί αλλάζουν και όνομα κάτι. Υποδομών και, υποδομών, ναι, και περιβάλλοντος και, άρα, αυτό, άρα, και οικονομικών. Άρα και... Στέργιο και του χρόνου Μπατού. Τούμπα σίγουρα, λέω εγώ. Όχι Καφτατζόγλιο. Όχι Τούμπα. Γιατί δεν βγαίνει άκρη με το Καφτατζόγλιο. Αφού ορίστηκε η επιτροπή. Εντάξει, ούτε γίνεται ο ΠΑΟΚ να πληρώνει για ενίκιο. Χρήσατε. Όσα πληρώνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μαζί στο Άκαντα, ο ΠΑΟΚ να δίνει και άλλα χρήματα συν για να παίζει το Καφτατζόγλιο. Σιγά. Εντάξει, ρε φίλε. Τι θέλετε, σα τα χαρίσουμε και αυτά. Φίλε, τι... Πληρώστηκε κάτι. Όλα τζάμπα τα παίρνετε. Ρε φίλε, καλά λέει τώρα. Πήρατε όλα τα κοίτα. Τα πώ θα λένε, τα εδάφη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κούτρα. Πω. Στη Μεσύμβρια τίποτα. Πω. Δώστε και κάτι. Αφού λεφτά υπάρχει. Στο παλατάκι. Το παλατάκι, παλατάκι. Τζάμπα. Δώστε και κάτι επιτέλους. Έλα, ρε Χρυσάθη και εσύ. Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπε να πληρώσουμε, αλλά γιατί. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει χρήματα. Δεν σημαίνει ότι είναι κορόιδο ή μπούφο ή τα σκορπάει αλόγιστα. Θα τα παίρνουν όλα τζάμπα. Είπε ότι όσα δίνει ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Δεν θα δίνει η ΑΕΚ για το ΑΚΑ 300.000 το χρόνο και θα δίνει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο 800. Γιατί, από πού είναι αυτό το ποσό? Ορίστε. Το ποσό αυτό πώς προκύπτει? Το 800, ποιος το είπε? Ποιος το είπε το 800? Το λέτε εσείς. Το ζήτησε το κράτος 800. Δηλαδή ο Ηρακλής πόσα έδινε, Στέργιο? Δεν γνωρίζω εγώ. Ο Ηρακλής έδινε 800. Δεν νομίζω, Στέργιο. Νομίζω έδινε 2. Μήπως είναι 300 με 350. Και αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ επίσης είναι σωστό. Ότι από τη στιγμή που θα επενδύσω σε ένα γήπεδο, ναι, και θα το κάνω κούκλα. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Όντως. Καθίστε εκεί να. Εσείς καθίστε. Εσείς το εσείς θέλετε το γήπεδο. Εμείς έχουμε και την Τούμπα, Χρυσάκη. Παίξτε την Τούμπα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν λέει αυτό. Να λέτε την αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ λέει, ό,τι βάλω για να το κάνω κούκλα, να αφαιρεθεί. Ναι. Αυτό λέει. Γιατί δεν κατάλαβα. Φτιάξτε το. Κοίταξε. Αφού θες να παίξεις, θα φτιάξω εγώ χωριστήρια, θα φτιάξω αίθουσες, θα φτιάξω. Θα το κάνω καινούργιο. Θα φτιάξω και θα πληρώνω και από πάνω. Παραπάνω από ό,τι δίνει η Άκη. Ο Λάσκαρης που τα φτιάξε στο παλέ, ποιος, τα λοιπά. Ποιος? Ο Λάσκαρης που τα φτιάξε στο παλέ όλα. Τα αποδυτήρια, τα πάντα. Γιατί πλήρωσε ο Άρης και τα λεφτά στο ενίκιο? Αυτά δεν τα λέτε στον κόσμο σας όμως αδικημένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή λέω εγώ την αλήθεια και την πραγματικότητα, θα με βρίζουν πάλι. Ο Λάσκαρης λοιπόν πήγε και τα φτιάξε όλα. Δεν αφαιρέθηκε το μίσθωμα. Να απαιτούσε να αφαιρεθεί, Χρυσάνθε. Νομίζω, ναι, Χρυσάνθε, σε αυτό υπάρχει ένα δηλαδή, να απαιτούσε να αφαιρεθεί. Αν ο Λάσκαρης ήταν τόσο άπλας, λοιπόν, είπαν λοιπόν αυτό ακριβώς. Είπανε, όχι, Στέργιο. Γι' αυτό ο Ιβάν Σαββίδης δεν σκορπάει τα Στέργιο χρήματα. Μου. Σαββίδη. Καλά, ο Ιβάν Σαββίδης σκορπάει τα χρήματα όταν βλέπει τη μεταγραφή Χατσερίδη, μάλλον τα σκορπάει. Καλά, εκεί ήταν απλά, μια στοχεία. Απλά όποτε υπάρχει δημόσιο και τα λοιπά, εκεί δεν τα σκορπάει, τα σκορπάει αλλού. Δικαίωμά του. Δεν μπορείτε να φωνάζετε όμως και να λέτε ότι σας αδικούν. Γιατί ξέρεις τι είπαν στο Λάσκαρη? Φίλε, είναι κρατικό το γήπεδο. Προβλέπεται μίσθωμα. Θα δώσεις το μίσθωμα. Δεν πάνε να τα φτιάξεις. Δεν θα τα φτιάξεις. Φτιάξτε. Δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός. Υποτίθεται δεν μπορείς να κάνεις και έργα στο κρατικό. Εφόσον έχεις τη χρήση, πρέπει να περάσεις από έλεγχο και δεν επιτροπή. Μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός. Το απαγορεύει ο νόμος. Δεν μπορεί να υπάρξει συμψηφισμός. Θα είναι σκάνδαλο αν υπάρξει συμψηφισμός. Και δεν μπορείς να κάνεις και έργα. Και στην τελική. Ωραία.
Μην το χρησιμοποιείτε. Άστο το κρατικό. Όχι, ρε παιδί μου. Πάρε το γήπεδο έτσι όπως είναι. Γιατί να το κάνεις βελτίωση. Για να βάλεις τα κάρποσταλ του ΠΑΟΚ στους τοίχους. Αυτή είναι η βελτίωση. Τις προϋποθέσεις. Όχι, δεν είναι αυτό, Κώστα. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Αυτά είναι. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι όπως είναι για να παίξει ο ΠΑΟΚ. Champions League. Αλλά τι να το κάνεις αυτού του χρόνου. Στο μακεδονικό μπορείς να παίζεις. Βρε τα γάρι, πια λίγα παίζεις που είναι 9 ετών διοργάνωση. Είναι που μόνο αλήθειες λέει το Ιβιτσόσκυλο. Τρόπεζ, ρε Βιτσόσκυλο, τρόπεα λέμε. Πώς λέμε λίγα. Τρόπεα λέμε, ρε φίλε. Ναι, βάλε, με πιάσατε, παιδιά, δεν ξέρω τρόπεα. Τα τρόπεα του Ηρακλή στο βόλι. Αλήθεια είναι. Είπα ψέματα σε αυτό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ, μόνο αλήθειες λέω. 76 τίτλους έχει ο Ηρακλής. Εσύ δεν έχει, ο ΠΑΟΚ πήρε link up. Πήρε, ναι. Ωραία. Έγινε τόσο θέμα. Βλέπω πολύ κολλητή λύκη, βλέπουμε για να ακούω. Ναι, στέριο. Τι γίνεται. Στα site, στα. Ναι, Στέργιο, τι γίνεται, εντάξει. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα δεν είναι ο Αλαφούζος. Δεν είναι τράκη ο Γιαννακόπουλος τώρα. Όχι. Καλός κύριος. Ο Γιαννακόπουλος είναι μια χαρά. Ωραίος είναι ο Γιαννακόπουλος. Ωραίος είναι. Εντάξει, έχει κάποιες εκρήξεις που δεν. Δεν μας αρέσουν, αλλά γενικά. Οι σφαγές που έχουμε φάει. Σαν παράγοντας, πολλοί θα τον θέλανε, Χρυσάνθε. Ευτυχώς στην Ελλάδα. Εδώ εσύ σαν παράγοντα θέλει τον Μπέο και τον Ψωμιάδικο. Εγώ θέλω Λάσκαρη. Εγώ όχι. Και Τζόρτζια. Εγώ δεν ήθελα Λάσκαρη και Τζόρτζια. Και εκατομμύριο Τζορτζιάρα. Το νέο project. Ένα δις. Ένα δις. Το υπερσύγχρονο γήπεδο. Ξεφωνήθηκε εκείνη τη μέρα. Το βούλευμα που λέγανε ότι ήταν αθωτικό δεν ήταν τόσο αθωτικό νομίζω. Για το ζεύγος. Ποιο το έλεγε ότι είναι αθωτικό. Κυκλοφορούσε ότι λόγω τη αλλαγή τη κυβέρνηση κιόλα. Ναι, δεν είναι και τόσο αθωτικό το βούλευμα. Αλλά ναι, ποιο να ασχοληθεί. Όχι, αποκάλυψε το 10, Στέριο. Στέριο. Θα το διαβάσω και μετά θα πάω. Η διαδρομή του χρήματος. Όχι τη ΕΠΟ στου αθλητικού δικαστέ για έγγραφα τη Ξάνθης τη 10 Δευτέρου. Τι είναι αυτό. Όχι τη ΕΠΟ. Θα το διαβάσω. Α, με επίσημα έγγραφα και εδώ. Αξιότιμη κυρία. Μαρούπα. Τσανγκιά! Ναι, αυτή είναι η δικαστή. Η δικαστή είναι. Χορήγηση αποφάσεων. Διεύθυνση αδειοδότη ΕΠΟ. Πω, πω, τι ζούμε, ρε Στέργιο. Στέργιο, δες το και σύρεση. Δες το και σύρεση. Με ενδιαφέρει η Κώστα. Λοιπόν, να περάσετε καλά σήμερα. Α, τα χαρτιά που λέγανε δεν μας κοινοποίησαν τις αποφάσεις. Να, και απαντάει χαρτιά αυτή και λέει ότι η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ της λέει ότι δεν σας δίνουμε. Δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος για την κοινοποίηση των αποφάσεων στην Επιτροπή σας. Γιατί λέγανε ότι επειδή τιμωρήθηκε η Ξάνθη εκεί, δεν μπορεί να ξανατιμωρηθεί εδώ. Και λέει ο Δημητρίου, νόνο. Δεν συντρέχει κανένας λόγος. Μάλιστα. Ότι λοιπόν δεν μπορεί να τιμωρηθεί δύο φορές ξανά για το ίδιο πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, δεν είχε βγει προς τα έξω. Εντάξει, ρε Σιδέκα και εσύ. Και εγώ νόμιζα είσαι μια αποκαλυψάρα. Εντάξει, όχι, καλό είναι και αυτό. Εντάξει. Γιατί. Γνωστό ήταν αυτό. Ότι δεν παίζει το ένα με το άλλο. Άσχετα αν κυκλοφόρησε ότι επηρεάζει το ένα το άλλο. Γνωστό ήταν και αυτό. Μόνος μου το πέρασε και αυτό. Μόνος μου το πέρασα και αυτό. Να βάλω τραγούδι Στέργιο γιατί είναι Τσικνοπέμπτη. Παρατρία. Θα βάλω τραγούδι. Λαϊκά βάλε, αφού και Τσικνοπέμπτη έχουμε. Αυτό θα βάλω τώρα. Με μέτρο σήμερα το φαγητό υπάρχει και αύριο. Ναι, σωστό. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να μην δείτε κρέας ποτέ ξανά. Και 10 νταμιτζάνες κρασί. Νταμιτζάνες. Και μετά παίρνετε και το τιμόνι. Και μιλάτε με το κινητό. Και τι καλά περνάμε και αυτό και τα λοιπά. Πώς τρελαίνομαι όταν το. Να είστε λίγο υπεύθυνοι. Με μέτρο να φάτε. Πραγματικά. Φάτε και αύριο κρέας. Πραγματικά. Είναι το μόνο σίγουρο. Με μέτρο να πιείτε, να περάσετε καλά. Εντάξει, και όσοι πιούνε. Α δουλέψουν και οι ταξιτζίδες. Πραγματικά. Και αλλιώς η πόλη, όποια να πας, 5 ευρώ είναι. Τόσο αν μένει σε. Η πόλη θα καεί. Η πόλη θα καεί. Άντε πάλι. Τον Ηρακλή το ρίξετε στη Β' Εθνική. Το καφενείο το είδαμε. 4 ώρες. Τι είναι αυτό, Στέργιο. Λοιπόν, περιμένετε. Αυτό το ακούτε να κλείσω. Αλλαγή ώρας, ύφεστος Λίμνου ΠΑΟΚ. Θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Δευτέρου και ώρα 3.30 αντί για 3. Σε παράλληλη μετάδοση στην εκπομπή Basket League Show Earth Sports. Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Ηρακλής Ιωνικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Τρίτου και ώρα 16:45. Μπράβο. Αντί 17. Βάζω το τραγούδι. Τρομερή αλλαγή. Βάζω το τραγούδι. Κώστα, μην μπερδεύεσαι. Παιδιά, πρέπει να ενημερώσουμε το. Ο, κι άλλο. Πόσα λίγα έχει ο Ηρακλής, είναι μια οργάνωση που ξεκίνησε το 2011 και την είχε περάσει. Το είπαμε, ρε παιδιά. Το συγγνώμη, ρε παιδιά. Το μήνυμα διαβάζω, παιδιά. Περιμένει να κάνουμε ένα λάθος για να το πει. Ναι, όντως, κάναμε λάθος για το λίγα. Είπα ότι έχει πάρει ο Ηρακλής 1000 τρόπαια. Εντάξει. Δεν σας βλέπουμε στο βόλι, παιδιά. Δεν σας βλέπουμε.
Είναι το, είναι, το τρα, είναι το τραγούδι για όλους, το λένε. Μου είπε, μ' αρέσει. Άκουσα ότι ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Ηρακλής 20ης αγωνιστικής θα διεξαρτηθεί το Σάββατο 7 Τρίτου και ώρα 5.30 στα παπάκια μας. Λοιπόν, ηρεμία. Συγκροπέτη σήμερα, όπως είπε και ο Στέργιος. Να περάσετε καλά. Άμα βγείτε, ταξάκι, παιδιά. Ταξάκι. Θέλω να έχει το αυτοκίνητο. Α, οδηγήσει άλλο. Α, οδηγήσει άλλο. Δεν πήγα ένα. Ε, ο ξενέρο τη παρέα. Ένα ζεύγο. Και ο καημό δικό μου λίγη καρδιά. Να ξέρα να βάλω. Στέργιο, μη φεύγει. Έλα εδώ. Αύριο πάλι. Βάλε, βάλε το άλλο του ρε. Ποιο θες, βάλε, βάλε. Ποιο θες, ποιο. Το. Ξέρω εγώ. Το δύο ψέματα. Ποιο. Όπως μπήκα δεξιά. Το ρέμο ποιο. Πες ένα που τι σου έχω κάνει. Θες τι σου έχω κάνει. Όχι, όχι. Ποιο όχι. Καινούργιο. Ένα ποιο μοντέρνο θες. Που έχει καινούργιο. Του ρέμου. Πες ένα καινούργιο του ρέμου. Ένα καινούργιο μοντέρνο. Έχει φωτιά στράτα που. Τσιχνομπλέμπτη. Θα βάλω το, το τραγούδι τη εκπομπή. Με αυτό που ξεκινά, περίμενε. Περίμενε. Αυτό που ξεκινά που είναι, πώ τη λένε, η ζευγάρα. Όταν έπαιζε ο Τσαρό. Αμάρτησα. Όποτε έπαιζε ο Τσαρό. Ένα μήνυμα κοινωνικό. Μην πίνετε όταν οδηγάτε. Γιατί μπορεί σε κάποια στροφή να γυθεί τον ποτό και να ζηλερώσει την ταπετσαρία. Κοινωνικό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί, λίγο μετά τις 12 με την Τρόικα. Με Τσαλτίδη, Αναστασιάδη και Κούση. Πού ψάχνεις. Και όχι, εδώ, από εδώ με πολύ σχόλιο για την αθλητική επικαιρότητα. Γεια σας. Για να κάνουμε και την τέτοια με τη σύνδεση με την επόμενη εκπομπή.